Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά τους όμορους νομούς. Και καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο όπου μπορείτε να μας ακούσετε μέσω του ίντερνετ και διάφορων εφαρμογών από smartphone ή iPhone αν έχετε κάποιοι. Σε όλο τον κόσμο φυσικά εκπέμπουμε. Το διαδίκτυο δίνει αυτή τη δυνατότητα και ακούγοντας το κομμάτι ξεκινάω πάντα έτσι διαφορετικά, θα ξεκινάμε λίγο. Καλός είναι και ο Άρης, καλός και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, αλλά ακούγοντας ας πούμε αυτά τα κομμάτια, ειδικά αυτό το Tears for Fears, το Mad World, επειδή φίλτατε Αντώνιε. Καλησπέρα για πούμε. Καλησπέρα να πούμε. Επειδή αυτά τα τραγούδια όταν πρωτοβγήκαν ήμασταν έφηβοι, μας δημιουργούν και διαφορετικές έτσι σε εμάς. Εσύ είσαι πολύ μικρότερος, έτσι. Πόσο μικρότερος ξέχασα? 13 χρόνια. 13. Ναι. Μου δημιουργούν τουλάχιστον εμένα που τότε ήμουν έφηβος, μου δημιουργούν έτσι διαφορετικά συναισθήματα από ότι σε κάποιον άλλον που μπορεί να τα ακούει, να τα ξέρει σαν τραγούδια, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερος, τα γνώρισε πολύ μεγαλύτερος, έτσι. Λοιπόν. Με τι θα ξεκινήσουμε, κύριε Αντώνιε? Πες τους χορηγούς πρώτα. Θα τους πω τους χορηγούς, θα τους πω ότι φυσικά θα πούμε ότι Τάσος Τρέγιας δεν υπάρχει, σας είπαμε από χθες. Άρα η κυτρινόμαυρη βερσιόν της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 8 ως 10, όπως και σήμερα δηλαδή, Πέμπτη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Για να μπούμε και στη θεματολογία, έχουμε πολλά πράγματα έτσι να σχολιάσουμε. Θα βάλουμε και τον κόσμο σε κάποια στιγμή στο παιχνίδι, να ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, οτιδήποτε άλλο έτσι θεωρεί ο κόσμος σημαντικό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Ξεκινάμε όμως με το Πορκίτο, το οποίο Πορκίτο διαθέτει αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση, πρώην διοικητηρίου και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία από το κινητό, παίρνετε και μια γενναιόδορη, θέλω να πω, έκπτωση της τάξης των 10%. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την Pepsi UEFA Champions League Masters, η οποία, τι κάνει η Pepsi κύριε Αντώνιε, στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι Master στις UEFA Champions League ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Και μια που λέει για ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής, να πω ότι χορτάσαμε ποδόσφαιρο δύο μέρες, έτσι. Χορτάσαμε και η ομαδάρα μου τότε να μην πέρασε το τελικό. Τότε να μην είσαι. Πρέπει να σου πω, ναι, τι είδα και το πώς του, με τον Ζινολά. Τον Νταβίδ. Και Ζινολά πρόλαβες. Εντάξει, είπαμε, ή είσαι μικρός, όχι και τόσο μικρός. Και Νταβίδ Ζινολά πρόλαβες, όντως μεγάλος παίκτης. Και είμαστε, πρέπει να σου πω, σου δίνω το χέρι φιλίας και λέω ότι είμαστε όλοι με τη μεγάλη Τότεναμ στον τελικό. Γιατί γελάς? Γιατί που δεν είναι ο Ματζιούκης εδώ, γελάω. Ο Ματζιούκης έφυγε, άστον. Ο Ματζιόκ είναι εντάξει. Είναι η Ηρακλή στην Ελλάδα και η Ηρακλή στην Αγγλία. Τις ίδιες ομάδες διάλεξε. Τι να κάνουμε, λέει τώρα. Διάλεξε τον Ηρακλή. Όχι, είναι συνεπής. Γιατί γελάς? Αυτό είναι συνέπεια άποψης. Γιατί γελάς? Και εγώ, και χθες το είπα, και εγώ διάλεξα με βάση την ομάδα μου, όταν διάλεξα ομάδα στην Αγγλία, διάλεξα τον Άρη της Αγγλίας. Τη Manchester United. Η οποία έβγαινε 5ο, 6ο, 7ο, 8ο. Τι γελάς? Συνεπής. Με ακούει? Ναι. Γιατί, καλά λόγια είπα γι' αυτό. Γιατί, συνεπής λέω ότι είναι ο άνθρωπος. Είναι η Ηρακλή στην Ελλάδα και η Ηρακλή στην Αγγλία. Γιατί γελάς? Λοιπόν, είδαμε δύο πολύ μεγάλους αγώνες, έτσι. Ναι, βέβαια. Για να το. Πολύ ορθά. Πόσο τη εκατό δίνει στην ομάδα σου για να το σηκώσει? Για μένα ένα τελικό είναι 50-50. Καλά, εντάξει. Μην με κάνει τώρα. Είναι 50-50. Ρε, ναι, εντάξει. Μην μου κάνει τώρα. Τι έγινε, η Λίβερπουλ. Αυτά τώρα είναι. Άστα τώρα είναι 50-50. Απέδειξε η Τότεναμ ότι χωρίς το gain
Έφτασε μέχρι τελικό. Και δεν ωραία. Πέρασε μόνο ένα παιχνίδι, ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εγώ που δεν θέλω να το πάρει Λίβερπουλ, είναι τεράστιο φαβορί η Λίβερπουλ. Για ποιο λόγο είναι τεράστιο φαβορί. Είναι τεράστιο φαβορί. Για το λόγο πες μας. Το ότι είναι τεράστιο φαβορί δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει. Ναι. Λέμε ότι είναι φαβορί. Με αυτή τη λογική σου όλα τα μάτς 50-50 είναι. Το λόγο μπορώ να τον ακούσω που είναι τεράστιο φαβορί. Το λόγο που είναι τεράστιο φαβορί. Έχει πιο πολύ. Έχει καλύτερη ομάδα, καλύτερους παίκτες για μένα. Προπονητή δεν έχει καλύτερο. Ναι. Για μένα. Ωραία. Δηλαδή θέλω αυτόν τον, πώς λένε, τον Ποκετίνο, το θέλω στη Μάντσεστερ. Αυτοί να ξυπνήσουν και τα Αμερικανάκια και να αφήσουν αυτόν τον ρωσβικό τον απατεώνα να τον αφήσουν να πάρουν τον Ποκετίνο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, προπονητή δεν έχει καλύτερο. Σε αυτό συμφωνώ. Έχει καλύτερη ομάδα και καλύτερους παίκτες. Ναι. Και πιο πολύ πείρα στο συγκεκριμένο θεσμό. Και το χάσε πέρσι. Θεωρώ οι παράμετροι του παιχνιδιού είναι υπέρ της Λίβερπουλ. Τι να σου πω. Θα χάσει και το πρωτάθλημα. Λογικά, αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, οπότε θα έχει ένα λόγο περισσότερο να πάρει το Champions League. Μια που δεν μπορεί να πάρει το δύσκολο, που είναι το πρωτάθλημα Αγγλίας, θα πάρει το πιο εύκολο. Κατάλαβες. Εγώ βλέπω μέσα στην Tottenham, η Liverpool μας χαίρεσε με το ζόρι 1-2. Ναι, τι έγιναν τα δύο μαζιά, πες μου. Σου είπα, Tottenham Liverpool 1-2. Tottenham Liverpool 1-2, ναι. Και Liverpool Tottenham. Άστο, μην το πεις καν. Μην το πεις γιατί πολλά ήταν με λίγα. Άστο. Πόσο έλεγε. Πού να ξέρω πώς ήταν. Είσαι και τότε να πάνε να θυμάσαι. Λοιπόν, 2-2, ρε φίλε, τι πολλά. 2-2 έλεξε. 2-2, ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μέσα στο Άμφιλντ έλεξε. Μέσα 2-2. Στο Άμφιλντ, ναι. Είσαι σίγουρος, μπαίνει άλλη χρονιά. Λες να είναι άλλη χρονιά. Σοβαρά μιλά. Θα το ψάξω και θα σου πω. Δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω, Τάκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι 70-30 υπέρ της Λίβερπουλ το παιχνίδι. Μακάρι να κάτσει μπίλια στο 30, αλλά νομίζω ότι είναι 70-30. Αλλά όπως λες και εσύ, τελικό. Όχι 2-2-1, εντάξει. Όχι Γιάννης Μίτσος. Όχι Γιάννης Μίτσος, εντάξει. Δύο ήττες έκανες. Μακάρι. 1-0-1-1 και στο 90 με αυτογκολ 2-1. Αυτό είναι υπέρ σου που σε έκαναν δύο νίκες, γιατί και τρίτη λίγο δύσκολη. Κατοχή 53-47 και τα λοιπά. Άσε τώρα, εντάξει. Που είναι ωραία. Όλες οι ευχές μας από το σύνδεσμο φίλων Manchester United Ξηροκρίνης είναι μαζί σας, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Γιατί υπάρχει ψωμάκι, έτσι, και υπάρχει αρκετό θέμα για να σχολιάσουμε. Βέβαια, τελείωσε ναι. η χρονιά, έτσι, ναι, και τυπικά σήμερα. Με εμφαντικό τρόπο. Νομίζω σήμερα ήταν η τελευταία προπόνηση. Τελευταία προπόνηση, δεν προπονήθηκαν φυσικά, γιατί είδα κάτι ψηφίδια. Ας πούμε τελευταία παρουσία των παιχτών στο Ρήσιο. Ναι, γιατί είδα αυτό, να σου πω κάτι, το λέμε πολλές φορές και ενδιάμεσα στη χρονιά, όταν ας πούμε στις γιορτές, συγκεντρώνονται παίκτες, έτσι βλέπουμε το κλίμα και βλέπουμε ότι, να σου πω μάλλον, σβήστα όλα αυτά που σου λέω. Επαγγελματίας, φίλος μου, επαγγελματίας, αθλητής μου είπε, ξέρεις πώς καταλαβαίνεις, μου λέει, όταν μια ομάδα έχει καλό κλίμα. Για να ακούσω. Άκου. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Όταν ας πούμε κάποιος πετυχαίνει, τώρα αυτός είναι μπασκετμπολίστας, βέβαια τον φωτογράφησα τώρα ποιος είναι, μπασκετμπολίστας. Μου λέει όταν βάζει κάποιος καλάθι, παίζει πεντάδα μέσα. Αυτός είναι στον πάγκο, βάζει κάποιος καλάθι. Και χειροκροτάει και κάνει. Δηλαδή δείχνει ότι χαίρεται με αυτό. Και όταν πέφτει κάποιος, λέει για μπλοζόν ή κάνει ένα στο πάτωμα και τρέχουν όλοι. Δηλαδή να δούμε αν χτύπησε. Συμμετέχει δηλαδή και στον πάγκο. Και ο πάγκος σηκώνεται να δει αν χτύπησε. Έτσι το λέει, το καταλαβαίνεις. Όταν τα βλέπεις, λέει αυτά τα δύο, να ξέρεις ότι υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Όταν δεν τα βλέπεις αυτά. Να ξέρεις ή όταν τα βλέπεις χλιαρά, τέτοια να ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Και έχει δίκιο αν το σκεφτείς, αν το καλοσκεφτείς. Και λέω, έβλεπα τις εικόνες εδώ, ρε παιδί μου, από το ψιστήρι και φάνηκε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο από τις φωτογραφίες, αλλά από κάποια βιντεάκια. Υπάρχει αυτό το οικογενειακό, ας πούμε, κλίμα. Και ότι ήταν πραγματικά αυτό που λέμε, πολύ κοινότυπο ακούγεται, αλλά ότι ήταν σαν μια οικογένεια, έτσι. Ένα κλίμα που κάποιοι άφησαν να εννοηθεί σήμερα. Ο προπονητής ότι πήγαιναν να το χαλάσουν. Ορισμένοι παίκτες. Ορισμένοι παίκτες, είπε κιόλας, βέβαια. Ναι, και άφησε να εννοηθεί. Οι οποίοι απομακρύνθηκαν και θα απομακρυνθούν. Είπε, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Εγώ νόμιζα ότι θα απομακρυνθούν. Ότι... Και θα απομακρυνθούν, διότι μίλησε για το ορόσημο παιχνίδι της Ξάνθης. Ναι. Μίλησε μάλλον για το παιχνίδι. Ωραία, του... αυτά θα τα πάμε, επειδή θα πάρουμε παράγραφο-παράγραφο. Δεν είναι και πολλές. Πολλοί παράγραφοι αυτά που είπε, τα σημαντικά, ας πούμε. Πολύ, πολύ, για να μην λέμε τώρα, μην το παίξουμε κι εμείς δημοσιογράφοι, πολύ πολύ σημαντικά πράγματα δεν είπε, εντάξει.
Δηλαδή, ψιλολογότυπα ήταν όλα αυτά που είπε. Ήταν μια αναμενόμενη σύνδεση. Αυτό που λες είναι σημαντικό. Βέβαια, δεν είπε ονόματα. Αλλά δεν είπε ονόματα, αλλά εφόσον λέει ότι αυτοί που θα φύγουν, ξέρουμε, αν φύγουν πέντε. Ναι, το έπαιξε κάθαρα όμως και μάλλον προειδέας και τον κόσμο για μια πιθανή αποχώρηση, έκπληξη για την οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν, γιατί γίνεται λόγος. Εγώ 10 ευρώ μπορώ να ποντάρω σε ποιον λέει. Κοίταξε, μιλάμε για έκπληξη. Μην μου πεις κάποιον για τον οποίο η αποχώρηση του δεν θα είναι έκπληξη. Όχι, μπορώ να σου πω το όνομα. Έτσι, ποντάρω. Μ' αρέσει αυτό. Για πες μου. Μ' αρέσει, γιατί τώρα που με ακούει το φιλαράκι μου, ο κότσος λέει: μία φορά μου πεις κάτι και να μην πεις να βάλουμε ένα στοίχημα. Για πες μου, τι θεωρείς έκπληξη. Εγώ θα έλεγα τον Μπάσα. Ο Μπάσα δεν είναι έκπληξη. Γιατί δεν είναι έκπληξη. Γιατί θεωρείται ένα παίκτη που είναι μεταξύ βασικού. Όχι. Είδες λοιπόν που διαφωνούμε. Ναι. Δεν είναι έκπληξη αν θα φύγει ο Μπάσα, ο οποίος δεν έχει παίξει στο δεύτερο γύρο πάνω από 5 παιχνίδια και ο οποίος παίρνει, ξέρω εγώ, ένα X ποσό. Δεν είναι μεγαλύτερα ποσά. Ναι, τα μεγαλύτερα ποσά. Απλά δεν θέλω να το πω. Ξέρω πως θα παίρνει, δεν θέλω να το πω απλά. Δεν είναι έκπληξη. Μιλάς με τον Μπάσα, τίποτα. Όχι, αλλά ξέρω πως. Ναι, μιλάω με ομοεθνής του Μπάσα. Που τη χάνα τον ξέρω. Εντάξει, ναι. Έκπληξη για μένα λοιπόν, επειδή έχει γίνει. Τότε πες μας, ποιο θα θεωρήσεις εσύ έκπληξη. Έκπληξη λοιπόν για μένα, εάν θα αποχωρήσει κάποιος, είναι αν θα φύγουν τέσσερις παίκτες, ανάμεσα ένας από τους τέσσερις που θα πω. Ο οποίος ο ένας είναι ο Ντιγκινή, ο Λάρσον, ο Σιώπης. Ναι. Κυρίως αυτοί οι τρεις. Ναι, και ναι. Ο Τόνσο. Ας βάλουμε και τον Τόνσο, ο οποίος έχει υπογράψει τώρα, αλλά ας βάλουμε και τον Τόνσο. Άρα... Ένας από αυτούς τους τέσσερις, αν φύγει, θεωρείται έκπληξη. Αν φύγει, ας πούμε, ξέρω, ο Τζανακάκης ή ο Μπάσα. Για έναν από αυτούς που λες, το αποκλείω με ποια άποψη. Με την κοινή όλους λογική. Όλους μπορούσε να τις αποκλείσεις. Εκτός από την κοινή. Όχι, από αυτούς που είπες, ένας αποκλείεται να είναι. Για πες μου. Θα σου πω το λόγο. Ναι. Γιατί αν λέει ο άνθρωπος ότι αυτός εδώ χαλάει τα ποδητήρια, ας πούμε, ο τόσο αποκλείεται να είναι, γιατί και τον είχε παίχτη, άρα δεν θα τον έφερνε. Άρα θα ήξερε ότι χαλάει τα ποδητήρια από την Τρίπολη. Άρα για μένα δεν θα είναι έκπληξη. Αν εννοεί πιθανόν, αν βλέπεις κάποιος παίκτης ότι είναι ψιλοαδιάφορος ή ψιλοδυσαρεστημένος με την κατάσταση. Τους άλλους, sorry, σε διακόπτω πάλι. Τους άλλους τρεις, με βάση αυτό που είπε, να θεωρήσω, αν και θεωρώ ότι θα είναι έκπληξη, θα είναι μπαμ τεράστιο αυτό, αν κάποιος από αυτούς που λες. Αυτό θεωρούμε. Εκτός το Λάρσον, όχι τόσο πολύ. Οι άλλοι δύο θα το θεωρήσω μεγάλο τέτοιο, βέβαια. Ποιος είπε Σιώπη και Λάρσον. Σιώπη και την κοινή. Είναι βασικοί πυλώνες οι δύο αυτοί. Άρα επέτρεψέ μου να πω ότι οποιοδήποτε άλλος φύγει, αν και το μυαλό μου εμένα πάει σε έναν ο οποίος φαίνεται να έχει πρόβλημα με την πορεία του που πήρε η παρουσία του στην βασική του στη βασική δεκάδα και με τον ποιος? Με την κατακραυγή που έφαγε όλο αυτό το χρόνο, μιλάω για τον Χαμζά του Γιουνές. Ναι, καλά, δεν θα είναι μπαμ να φύγει ο Γιουνές, εντάξει. Αν και εγώ επαναλαμβάνω. Δεν θα είναι μπαμ να φύγει ο πρώτος σου σκόρερ, ας πούμε, μετά τον τέτοιο να κοιτάνε και θα είναι ο Μπάσα. Μπαμ, από αυτούς που είπες μπαμ, είναι μόνο αυτοί οι δύο. Κανένας άλλος. Για μένα. Για μένα, γιατί δική μου λογική. Για μένα δεν υπάρχει μπαμ. Όχι, οπότε όχι. Θα φύγει Σιώπης και την κοινή είναι μπαμ, σαν να κόβεις βασική κολόνα. Όταν μιλάμε για έκπληξη, αυτό λέμε. Ναι, εντάξει. Όλοι οι άλλοι αλλά για τον Ντόσον δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Γιατί επαναλαμβάνω, ήταν. Τον Μπάσα, εγώ δεν τον πάω στο αεροδρόμιο να φύγει. Ναι, καλά, άλλο αυτό. Εντάξει. Λέω για τον Ντόσον, με βάση τη λογική και αυτά που λες, τη δική σου λογική, αποκλείται να είναι, γιατί. Τον MVP δεν μπορείς να τον διώξεις το. Όχι, γιατί ήταν στην Τρίπολη, ήταν ο Παντελίδης, τον ήξερε, άρα αν ήταν ένα παίκτη που διαταράσσει τα ποδητήρια, δεν θα είχε εισηγηθεί να έρθει, έτσι. Θέλω να σου πω τι θεωρείται για μένα. Ωραία. Άρα τον τέτοιο τον βγάζουμε απ' έξω. Όλους τους βγάζουμε έξω. Όχι, εγώ τους δύο δεν τους βγάζω. Και αν θέλεις, αν μου έλεγες έναν, μέχρι και τον Τιγκινή βγάζω. Για το Σιώπη τον θεωρώ ακρογωνιαίο λίθο αυτή τη ομάδα. Όλους τους βγάζω. Απλά θέλω να σου εξηγήσω τι σημαίνει έκπληξη. Ναι, δεν είπαμε ότι άμα πήγε ο Σιώπη. Και τα λοιπά δεν θεωρούνται έκπληξη. Γι' αυτό έγραφα και σε ένα αποστάρισμά μου ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφούμε. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή μπήκαμε και στο. Γιατί θα διαβάσουμε και λίγο τα σημαντικά τέτοια. Είναι αυτό, με έκανε με ένα έκπληξη και τώρα πάνω σε αυτό που λες. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις, γιατί εκεί που έλεγε τι παίκτες χρειαζόμαστε, μάλλον πόσους παίκτες χρειαζόμαστε. Το έχω μπροστά μου. Ναι. 2-2 και 2. Ναι. 2 στην άκρη, 2 στο κέντρο, 2 μπροστά. Όχι, ένα λεπτό. Εκεί που είπε πόση ποσότητα παίκτων χρειαζόμαστε κάθε θέση, μου έκανε εμένα τουλάχιστον τεράστια έκπληξη που είπε 2 με 3 στο κέντρο. Ναι. Μεσοεπιθετικά κέντρο. Εκτός αν βάζει και τους εξτρέμου, τους βάζει στο. Όχι, αυτοί θεωρούνται επιθετικοί, ας πούμε. Ναι, εμένα μου έκανε τεράστια έκπληξη. Είπε 1-2 στο,
στο... στα back. Με... ένα-δύο στην άμυνα. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε, έτσι όπως είπε και ο ίδιος, αν ο Rose είναι του χρόνου. Εγώ θεωρώ από αυτά που διάβαζα μια εύκολη περίπτωση. Εύκολη. Μια όχι τόσο δύσκολη τέλος πάντων περίπτωση του Rose. Από τη στιγμή που αν διάβασα καλά. Μπορεί ήταν... να θέλουν καλύτερο. Ήταν 300. Τι θα φέρουν. Μπορεί να θέλουν καλύτερο. Ωραία. Ας έχουν, αν φέρουν καλύτερο, ας έχουν το Rose στον πάγκο και ας φέρουν καλύτερο. Για να έχουν το Rose στον πάγκο πρέπει να διώξουν το Souza όμως. Δεν μπορεί να έχει πέντε back. Αυτό είπε, εγώ δεν το είπα. Ναι. Αυτό είπε ότι θέλουμε ένα με δύο. Είπε λέγοντας την άμυνα, μπορεί να εννοούσε αριστερά και δεξιά. Ωραία. Ωραία. Άρα έτσι. Μου έκανε εμένα τεράστια έκπληξη που είπε ο Παντελίδης δύο με τρεις στο κέντρο. Δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ. Και δύο-τρεις στην επίθεση. Και εκεί. Δηλαδή, αν θέλουμε δύο-τρεις στην επίθεση, συγγνώμη Παντελίδη, πολύ... στην άμυνα θέλουμε 4-5. Είναι πολύ εύκολο να στα αναλύσω, ρε Σιζάκ. Για πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Επειδή... Ναι, όχι. Κράτα το. Ναι. Θα πάμε στο πρώτο, γιατί βλέπω παρά 25. Δεν είπαμε φυσικά στην οικοληψία ο Γιάννης ο Ζάτσης, ο φίλος μας και ο πολύτιμος συνεργάτης της εκπομπής. Θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα αναλύσουμε όσο μπορούμε. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί αναλυτές. Φιλαθλοπαδοί είμαστε. Εδώ πέρα αυτά που ξεκινήσαμε να συζητάμε εδώ με τον φίλο μου τον Αντώνη. Θα πούμε και για μπάσκετ και θα βάλουμε φυσικά και τον κόσμο να μας πει τη δική του άποψη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε, δεν πειράζει, στον αέρα. Δεν πειράζει. Και τηλεφωνήματα στον αέρα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε άλλωστε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για την συνέντευξη του συνέντευξη τύπου απολογιστική του προπονητή του Άρη, του κυρίου Παντελίδη, και έλεγα εδώ με τον φίλο μου τον Αντώνη για τις θέσεις οποίες χρειάζεται ο Άρης παίκτες σύμφωνα κατά την άποψη του προπονητή του. Μας έκανε τεράστια έκπληξη ο αριθμός 2-3 που είπε για την μεσαία γραμμή. Λοιπόν, πριν πάμε, εντάξει είμαστε, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα να διαβάσω λίγο, για να διαβάσω τα μηνύματα για να μην ξεχνάμε τους φίλους που γράφουν στο post της εκπομπής στον τοίχο μου. Πρώτο στο φιλαράκι μας ο Τάσος. Αυτό πάει για μετά που θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σε μια τάξη τα πράγματα στον αυτοκράτορα. Χρειάζεται ενεργοποίηση από όλους. Δεν διαφωνούμε. Τάσο, φυσικά. Η πρώτη ενεργοποίηση, όπως λες εσύ, πρέπει να είναι από τον πρόεδρο, έτσι, και άμεση. Η φίλη μας η Ελένη. Ψάχτε να βρείτε πόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε καλοκαίρι και με τα δύο τμήματα σε ήρεμη και καλή κατάσταση. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Μόνο που το τμήμα μπάσκετ δεν νομίζω να είναι σε ήρεμη και καλή κατάσταση. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Μήπως έτσι λίγο μπερδεύκεσαι, Ελένη, με βάση το ποδοσφαιρικό τμήμα, που εκεί έχουν μπει τα πράγματα. Στο μπάσκετ θα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει στο μπάσκετ πολύ ήρεμο. Καλοκαίρι. Ο Θόδωρος, Α, Σ και ΚΑΕ, μπουλότο! Λέει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Λίγο επιθετικό το μήνυμα του φίλου. Και εδώ το καρτούν το φιλαράκι μου, ο Χρυσόστομος, μαζί που δουλεύουμε στη δουλειά στο ίδιο πόστο αυτό ανατολικά εγώ δυτικά. Παοξής, αλλά δεν χάνει. Παοξής, αλλά δεν μόνο εκπομπές του Άρη ακούει ο Χρυσόστομος, να ξέρεις. Δηλαδή, του Άρη τα ξέρει καλύτερα από μένα, σου το λέω. Όλα και όλα. Δάσκαλος ο Παντελίδης. Μάθαμε ότι τα κακόβουλα σχόλια θέλουν να κάνουν μόνο κακό, αλλά και ότι το συμβόλαιο δεν είναι τίποτα άλλο από μια γραπτή απεικόνηση προφορικής συμφωνίας. Τι είναι, ρε φίλε. Θέλει να πει ότι είπε τα αυτονόητα. Εννοούσε ότι όταν το ρωτήσαν για το συμβόλαιο, ότι έχει ένα ακόμη συμβόλαιο, αλλά όπως πολύ καλά ξέρουμε, κάθε συμβόλαιο σπάνε έτσι, και τον ποδοσφαιριστό και τον προπονητή. Αν δεν θέλει κάποιος ποδοσφαιριστής ή προπονητής να μείνει σε μια ομάδα, δεν θα μείνει. Κοίταξε, συνήθως οι παίκτες που θέλουν να κάτσουν πάνω στο συμβόλαιο κάθονται. Ναι. Όταν οι ομάδες θέλουν να κρατήσουν κάποιον που έχει συμβόλαιο. Ναι, θα κάτσει πάνω στο συμβόλαιο, δεν θα παίξει όμως. Ναι, έχει ένα αντίτιμο αυτό το πράγμα, έτσι. Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Και όποιος θέλει να μείνει, μένει. Όχι μόνο στον Άρη, οποιαδήποτε στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, που μετά τον Άρη είναι η Μάντσεστερ, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αυτά διαβάσαμε. Λοιπόν, έλεγα για να πάμε λίγο στη συνέντευξη του και να μπούμε στο ζουμί πάνω σε αυτά που είπε, ότι μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ζήτησε. Είπε ότι στο κέντρο ο Άρης χρειάζεται 2-3. Άτομα, παίκτες, και στο διάλειμμα αυτό συζητούσαμε. Αυτό τι σημαίνει, με βάση την κοινή λογική, σημαίνει ότι σίγουρα θα υπάρχει μια αποχώρηση. Δεν βγαίνουν τα νούμερα αλλιώς. Ναι. Δεν βγαίνουν. Εγώ σου είπα ποια είναι αυτή η αποχώρηση, ναι, που μάλλον θα, εντάξει, θα γίνει. Δεν είναι κακό. Μάλλον που θα προσπαθήσει, ναι, να γίνει. Ναι. Γιατί, λες για τον Μπάσα, λες, ναι, γιατί εκεί, μα στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Όχι, φίλε, δεν απέδωσε για με βάση το συμβόλαιό του. Για έτσι. Το καθαρά κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παίκτες, ο Σιώπης και ο Μπάσα. Ναι. Με Μπάσα. Και Ματίγια.
Εντάξει, τον Μαντίγια τον έχω λίγο πιο μπροστά. Ναι. Με μπάσα και σιώπη μόνο στο κέντρο δεν μπας. Πουθενά. Καλά, σίγουρα. Εγώ έλεγα με βάση αυτούς που έχουμε ότι θέλουμε ένα σίγουρα. Άμα φύγει και κάποιος, θέλουμε δύο σίγουρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, δύο. Ναι. Είπε για ένα ως δύο άτομα στην άμυνα. Mm-hmm. Άμα βάλουμε ένα είναι ο Σουηδός. Ναι. Και ένα αριστερό back ή center back. Σίγουρα. Οπότε ναι. Εκεί κλείνεις. Κλείνεις από τη στιγμή που θα μείνει ο Rose. Ναι. Γιατί αν δεν μείνει ο Rose, πάλι θέλεις έναν ακόμη. Κοίταξε, και να μείνει ο Rose. Πάλι και να μην μείνει ο Rose, πάλι έναν θες. Γιατί ναι. Center back θες τέσσερα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχεις τρία σίγουρα. Εντάξει, βάζει, να σου πω κάτι. Γιατί δεν σου άρεσε αυτό. Δεν θα σου άρεσε αυτό που θα πω. Μπαίνει σε αυτό το κάδρο και ο Σόουζα. Που ο Σόουζα, πρόσεξε, μπορεί να παίξει και δεξιά, έτσι. Οπότε είναι ένας. Αρέσουν στους προπονητές αυτοί που μπορούν να παίξουν δύο θέσεις. Τον έχω εκεί. Ναι. Τον έχω για backup, έτσι. Του βασικού μου δήμου. Και αν υπάρχει και πρόβλημα δεξιά, τον βάζω και δεξιά. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες, Πασπαρτού, αρέσουν στους προπονητές. Οπότε ξεχνάς τον Σόουζα, τον ξέχασες. Εγώ δεν λέω ότι είναι πολύ καλός ή καλός ανάλογα για το. Για τους στόχους επόμενης χρονιάς, λέω ότι τον ξέχασες. Το Σόουζα προφανώς και λίγο πολύ το ξεχάσαμε, γιατί φέτος δεν έπαιξε καθόλου. Βάζει τραυματισμό. Είναι και μεγάλο το συμβόλαιό του, δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτό. Το συμβόλαιο του Σόουζα. Ναι, είναι και μεγάλο. Όχι, δεν είναι μεγάλο. 130, 140. 140 χιλιάρικα. Εντάξει, ρε φίλε, άμα είναι έτσι. Για τρίτο center back, ρε σίζα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Άμα θες. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Λέμε ότι θέλουμε να έχουμε και κάποια σχετική ποιότητα στον πάγκο. Άμα είναι να πάρω να είμαι εγώ στο τέτοιο, θα είμαι με 80 χιλιάρικα να πάρουν εμένα. Στον πάγκο, όχι τρίτη επιλογή. Στον πάγκο θα είναι. Άμα μείνει ο Rose. Το βασικό δίδυμο ναι. Θα είναι Βέλεθ και Ρόου. Ναι, και Δέλη. Πάγκο. Και ο Δέλη Πάγκο και ο. Τέσσερις δεν μου είπες. Ναι, ρε φίλε, για τον πάγκο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για τον πάγκο μιλάμε. Δεν μπορεί ο τέταρτος center back να έχει 150 χιλιάρικα συμβόλαιο. Εντάξει. Θα ανέβουν και το έσοδα, έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν θέλεις να έχεις και ποιότητα στον πάγκο, αυτό σημαίνει. Και όταν θέλεις να ανέβεις και επίπεδο από αυτό που είσαι τώρα, σημαίνει και μεγαλύτερο budget. Όχι βέβαια, επαναλαμβάνω, βγαίνει την ίδια έκφραση χρησιμοποιούμε όλοι. Τα πόδια από το πάπλωμα, αλλά θέλει και μεγαλύτερο μπάτζετ, φίλε. Και λογικά τα έσοδα θα είναι και μεγαλύτερα του χρόνου. Αυτό λέει η λογική. Στο κέντρο είχαμε και το Σιώπη, βέβαια, που χθες. Α, ναι, ο Σιώπη. Χθες στη Φιέστα εκεί με τα πιτσιρίκια του Άρη. Για πες αυτό το ωραίο εστάντανε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ναι. Απλά εγώ έχω να πω. Μια όμορφη ξανθή εκεί του ζήτησε το τηλέφωνο και χαμογέλασε αυτό. Ρε Σιώπη. Εντάξει, ο Σιώπη είναι που λένε πριν έρθει στον Άρη, έτσι. Και εγώ τον έκραξα στη μέση τη χρονιά για ένα-δύο πραγματάκια. Ένα εκεί με τα Γιάννενα. Που ήταν γελάκια μετά την ήττα, και ένα για το Σαρδάμ που έκανε, αλλά το χρησιμοποίησαν όπως εδώ και ο Τάσο Τρέγιας και όλοι οι αντίπαλοι μας με το Παναθηναϊκό, με το Άρης Παναθηναϊκό στο πέναλτι. Λοιπόν, στον Άρη σε σιώπη θα προσέχεις και τι λες και κάνεις. Και εγώ θέλω, πρόσεξε, το έγραψα και θα το ξαναγράψω μάλιστα, ότι θέλω να τελειώσει τον Άρη. Θα είσαι ο αρχηγός του Άρη. Αν είσαι έξυπνος και είσαι. Έτσι από αυτά που φαίνονται. Εντάξει, δεν ζούμε, δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Θα κλείσει την καριέρα στον Άρη. Και όταν σου ζητάνε τηλέφωνα όμορφες ξανθιές, θα τα δίνεις. Όταν σου ζητάνε τηλέφωνα όμορφες ξανθιές, θα τα δίνεις. Και αν δεν δίνεις, δώσε το δικό μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σου δώσω το τηλέφωνο, να δίνεις το δικό μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, Μανώλη. Σφάλμα, σφάλμα αυτό. Σφάλμα τεράστιο. Σφάλμα. Τι σου ζήτησε η ξανθιά, 4-5 πραγματάκια για το τηλέφωνό σου. Μια υπογραφή σε μια μπάρα. Έμεινε με το στόμα. Μια υπογραφή σε μια μπάρα του ζήτησε, μια ναι. Υπογραφή σε μια φανέλα, ναι. Μια φωτογραφία και το τηλέφωνο του. Τίποτα δεν του ζήτησε. Στο τηλέφωνο έπαθε ένα. Στο τηλέφωνο γύρισε και έπαθε κεφαλικό, ναι. Κοκομπλόκο. Φαίνεται ότι είναι έτσι κεντροπαλός ο Μανώλης. Δεν θα νόμιζε ότι του ζητούσε τη συσκευή. Ξέρω εγώ, μπορεί. Μπορεί να εντάξει, δεν είδα και συσκευή. 50-60 ευρώ τον είδα. Συσκευή, άμα ήταν δικό του. Μανώλη, εντάξει, είσαι ο αγαπητή. Εγώ τον θεωρώ τώρα μια. Να περάσουμε αυτά που λέμε χαρτολογώντας. Θεωρώ τον Σιώπη ακρογωνιαίο λίθο τη ομάδο. Και θεωρώ ότι είναι ο παίκτη που πρέπει να χτιστεί γύρω του. Έτσι θεωρώ. Σαφέστατα. Δηλαδή, το σχόλιο μου ήταν πάντα το ίδιο. Θέλω έναν, γιατί εγώ θεωρούσα έναν. Εφόσον λέμε το άμα στα σχέδια είναι να φύγει κάποιο από το κέντρο, άρα χρειαζόμαστε δύο. Αλλά θέλω ένα στο στυλ του Σιώπη, χιλιομετροφάγο που είπα για εσένα. Ένα έτσι μαύρο. Έλα να πούμε, ένα θες, κεφάλι θες, μεγαλύτερο. Θες ένα στυλ ναυτί, θες ένα στυλ του Φατί, τέτοιο στυλ. Ο Φατί δεν έκοβε. Ούτε με βαλέ δεν έκοβε Φατί. Ήταν πιο καλός μπροστά ο Φατί. Εντάξει. Εγώ θέλω, όχι, θέλω Σιώπη στο ίδιο στυλ, μαύρο και ένα κεφάλι πιο ψηλό. Δεν θέλω να κάνει ούτε γκολ ούτε τι δεν θέλω. Να τρέχει όσο τρέχει ο Σιώπης. Μπορεί να έχω δύο εκεί στο κέντρο που θα τρέχουν για τέσσερις. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση. Η θέση και το center four είναι. Ναι. Άρα Μανώλη, αγαπημένε μου Μανώλη, αν είσαι έξυπνος,
που θεωρώ ότι είσαι και προσγειωμένο παιδί, φαίνεσαι τουλάχιστον ότι είσαι, δεν σε ξέρουμε προσωπικά. Μία φωτογραφία βγήκαμε και όταν λίγο πριν υπογράψει στον Άρη, έτυχε να είμαστε σε μια καφετέρια μαζί. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα, αν είσαι έξυπνος, θα κλείσει την καριέρα στον Άρη και θα είσαι ο αρχηγός του Άρη. Γιατί άμα βλέπεις και τα βιντεάκια και αυτά με τις παρακάμερες του τέτοιο, άμα βλέπεις, ήδη παίρνει αυτόν τον ρόλο. Είναι ο Δελιζήσης και ο Σιώπης, έτσι. Παίρνουν αυτόν τον ρόλο του ηγέτη και του αρχηγού της ομάδος. Λοιπόν, άρα πάμε στα άλλα που είπε ο... Σε άλλα έχεις τη συνέντευξη, πέρα. Ναι, βέβαια. Τι λέει, τι λέει. Ο Εφάκη με Marketing United, ο... Ναι ρε φίλε, θα δούμε, γιατί δεν σ' αρέσει η ηγεσία. Να πάμε στο Old Trafford. Καφένιο, δεν είναι ηγεσία, θα σε φτιάξω την γραβάτα για σένα, περίμενε. Λοιπόν, πού είναι, την έχασα τη συνέντευξη, εδώ είμαστε. Εδώ, ναι. Λοιπόν, άλλο σημαντικό είναι αυτό που είπε ότι, σε διαβάζω αυτό λέξη έτσι, στο All About Ares βρισκόμαστε, στη συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής του Άρη, ο κ. Παντελίδης, σε διάστημα 2 μηνών η ομάδα ανέβασε 30% τα τρεξίματά της. Θα το καταλάβετε εύκολα αν βλέπατε τον Άρη. Το πληρώσαμε αυτό, αλλά είδαμε μια άλλη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα πέτυχε 15 νίκες και 46 γκολ, που νομίζω στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι μια από τις καλύτερες της ομάδας. Κάποιες φορές απολάμβανα και ακόμα απολαμβάνω τη δουλειά μου. Κατάφερα να μεταδώσουμε στον κόσμο τον ενθουσιασμό. Του δώσαμε όραμα και τον κάναμε να πιστέψει στην ομάδα, κάτι που είναι μεγάλο κέρδος. Αυτό το τελευταίο, η τελευταία, δηλαδή του δώσαμε όραμα. Όραμα όχι ακριβώς, αλλά αυτό το έχει δίκιο. Τον κάναμε να πιστέψει στην ομάδα και εγώ θα πω ότι έκανε ως ένα σημείο. Να θέλει ο Αριανός να πάει να τη δει την ομάδα, βέβαια, έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ήταν από κάποιο σημείο μετά που άρχισε να παίζει και μπάλα η ομάδα. Αντώνη, όχι μόνο τον Αριανό, και τον ουδέτερο θα έλεγα εγώ. Έτσι, δηλαδή, θα καθόταν ένα αυτό που έλεγα για τον Τάσο πολλές φορές και τον πείραζε. Λογικό να τον πειράξει. Ότι ο ουδέτερος θα καθόταν να δει ένα μάτς του Άρη και όχι του ΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, είχε να προσφέρει περισσότερα σε αυτό που λέμε θέαμα, στο πούμε, όσο θέαμα μπορεί να υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Άρης. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, την είπε βέβαια εδώ, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Βέβαια, πάντα χωρίς ονόματα. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι πάντα την κριτική. Αυτό έπρεπε να μας απαντήσει ο κύριος Τσαλτίδης, σε αυτό εδώ πέρα. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι πάντα νομίζω την κριτική. Νομίζω έχει απαντήσει ο Χρήστανος γι' αυτό. Τι να κάνω, την ώρα εκεί που κάνει εκπομπή κοιμάμαι, ρε φίλε. Τι να κάνω, δηλαδή. Όχι, όχι, παλιότερα, όχι σήμερα. Όχι, άλλο λέω, γιατί μίλησε για δημοσιογράφους, λέω. Ναι, για παλιότερο περιστατικό με έναν Αθηναίο δημοσιογράφο. Α, έτσι. Αν λέει για αυτό το περιστατικό και για το κακόβουλο αυτό σχόλιο, νομίζω ο Χρήστανος. Ναι, εγώ ξέρω για δημοσιογράφο της πόλης μας. Που ήταν και η αιτία η οποία. Το έχω ξαναπεί δεύτερη φορά το λέω. Η οποία δεν μίλησε στο. Δεν πήγε συνέντευξη τύπου στην Τούμπα, στο 1-1. Στο 1-1 του πρωταθλήματος, έτσι. Όχι του κυπέλου. Ναι. Του κυπέλου δεν ήταν καταρχήν. Ο Ερέρα ήταν. Σε αυτό νομίζω απάντησε. Ότι είπε ότι επειδή πέρσι μου κάναν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ άσχημη κριτική, γι' αυτό δεν πήγε. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είχε να κάνει σχέση με τον δημοσιογράφο του Άρη, δηλαδή. Αυτό είναι αυτό που έπρεπε να πει. Δεν είναι αυτό ο λόγος. Λοιπόν. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι πάντα την κριτική. Νομίζω πως με κάνει καλύτερο. Κάποιες στιγμές υπήρχαν κακόβουλα σχόλια. Τα κακόβουλα με βοηθούν. Τα καλόβουλα με βοηθούν, συγγνώμη. Όχι τα κακόβουλα. Η ομάδα μόνη της απάντησε με τη δουλειά της. Πείσαμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο αυτό που όλοι θέλουμε. Την επανακαθιέρωση της ομάδας στην ελίτ του πρωταθλήματος. Για το ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο το σχολιάσαμε, να μην το διαβάσουμε, έτσι. Mm-hmm. Και για μεταγραφές εδώ το ζουμί. Ότι ο Άρης θα κινηθεί, για το αν ο Άρης θα κινηθεί για 3-6 παίκτες, σίγουρα θα υπάρχουν συμπληρωματικές κινήσεις, γιατί μια ομάδα σαν τη δική μας θα πρέπει να έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση, αλλά αυτές θα είναι οι βασικές κινήσεις. Όλα πηγαίνουν σε καλό δρόμο. Και είπε, δεν μπορώ να σας πω για μεταγραφές, θα έχουμε 1-2, αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα, στο χώρο της άμυνας, 2-3 στο κέντρο και 1-2 στην επιθετική γραμμή. Αν βάζουμε και το 2 εδώ για να σχολιάσουμε και αυτό και ακούσω την άποψή σου. Ότι θέλουμε 2 στην επιθετική γραμμή, αυτό συγγνώμη που θα το πω, είναι σαν να λέει ότι ο Γκαρσία δεν θα είναι στην ομάδα. Έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Έτσι το μεταφράζω. Ή ο Γιουνές. Το Γιουνές τον παίρνουμε σαν δεδομένο. Αν πάρει σαν δεδομένο το Γιουνές. Ναι. Γιατί λέει 1-2. Ναι. Κατάλαβες. Βάζοντας τον αριθμό 2... Αν και εγώ επαναλαμβάνω, ο Γιουνές δεν πειράζει, μπορεί να πηγαίνω κόντρα σε πολλούς συνοπαδούς μου. Γι' αυτό λέει 1-2. Ναι. 1 αν μείνει ο Γκαρσία, 2 αν φύγει ο Γκαρσία. Ναι. Λογικό. Εγώ το Γιουνές επαναλαμβάνω την άποψή μου. Θεωρώ ότι για τον Άρη του παλεύω για την Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Ούτε ο Φαν Πάστεν είναι
ούτε ο, ξέρω, ο Κλάιφερτ, αλλά είναι μια καλή λύση για τον Άρη σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα. Φυσικά τα οικονομικά μεγέθη. Είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, θα έλεγα ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από το Χαριλάου. Δηλαδή, αν το budget ήταν, ξέρω, 15 με 20 εκατομμύρια, έτσι. Γι' αυτό τον Άρη του παλεύω στην Ευρώπη ή βγαίνω στην Ευρώπη, για εναλλακτική λύση είναι μια χαρά. Ο Γιουνές, έτσι λόγω. Μακάρι να φέρουμε καλύτερο να διώξουμε το Γιουνές. Αλλά χρειάζεται ένας παίκτης καλαθοσφαιριστής, θα έλεγα. Είδες, κεφαλοσφαιριστής, ο οποίος θα μπορεί τις εξορμήσεις των δύο μπακ και τις καλές σέντρες που δεν τις είδαμε φέτος να τις κάνει γκολ. Έτσι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος στον Άρη. Αυτό που λέω πάντα εγώ είναι ότι όποιος παίκτης και αν μείνει, θα πρέπει να μείνει με την καρδιά του. Καλά, αυτό, και εντάξει, να το θέλει. Εάν ο Γιουνές θέλει να μείνει σαν αναπληρωματικός, καλώς να ναι, μείνει. Εννοήσανε. Ναι. Εάν δεν θέλει να μείνει σαν αναπληρωματικός και θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ποδητήρια μην παίζοντας, ναι, αν βρει αλλού, στο καλό. Εδώ πάει και αυτό που είπε για τα ποδητήρια και αυτό ακριβώς το λέω. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Όποιος και να μείνει, θα μείνει με το νέο ρόλο που θα έχει στη νέα χρονιά. Γιουνές, πάγκο. Θέλεις, ναι, δεν θέλεις, φεύγεις. Για τις περιπτώσεις του Γκαρσία και Ρόους είπε ότι αν ήταν να πω εγώ ένα ναι θα το είχα πει ήδη. Μπορεί να μείνει στο χέρι της ομάδος, δεν υπάρχει εξέλιξη μέχρι τώρα. Είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα και μπορεί αύριο να μείνει μαζί μας. Η εικόνα του δείχνει ότι θέλει να μείνει, αλλά το ότι θέλει να μείνει είναι μικρό ποσοστό μπροστά στην ομάδα του. Αυτό λογικά είναι γιατί του ρώτησαν και για Γκαρσία και για Ρόους, αλλά αυτό όλο πήγαινε η απάντηση για τον Γκαρσία, έτσι. Τώρα να πούμε κάτι για τον Ρόζ. Υποτιθέστε ότι η ρήτρα, ξέρω εγώ, είναι 200, 250, 300 χιλιάρικα. Πιανού, 300 είχα διαβάσει. 300, 200, ναι. 200, δεν έχει σημασία. Ναι. Με 300 χιλιάρικα, το παλικάρι είναι 27 χρονών, έτσι. Ναι. Είναι 27 χρονών, του χρόνου 28. Ναι. Υποτιθέστε ότι η ρήτρα είναι 200-250. Πιστεύεις ότι με 250-300 χιλιάρικα δεν βρίσκεις άλλον νεότερο ταλαντούχο για μπακ? Τώρα αυτό πολύ, ρε φίλε. Και καλύτερο μπορεί να βρει και χειρότερο. Έχω έναν καλό. Δεν θέλω να βρω χειρότερο. Θέλω να βρω καλύτερο. Και τι κάνουμε. Λεφτά... Συμφωνία με το Θεό θα κάνουμε ότι θα φέρουμε καλύτερο. Μα είναι θέμα, όλα αυτά είναι θέμα scouting. Πιστεύεις ναι, ότι με 300 χιλιάρικα, με 250, με 200. Εννοείς να βρούμε ένα παίκτη να του δώσουμε συμβόλαιο τέτοιο και όχι, καλύτερο. Και μικρότερο συμβόλαιο. Δεν έχει. Ότι μπορεί να βρει έναν μικρότερο. Και καλύτερο από το Ρόζ. Εννοείς να πληρώσω άλλη ομάδα σύν το συμβόλαιο του να είναι 300, δεν κατάλαβα. Να βρει ένα Βέλεθ, ρε παιδί μου, νεότερο. Ο Βέλεθ ήταν ελεύθερος, ναι. Ναι, ένα Βέλεθ νεότερο. Πώς δεν μπορώ να βρω. Πώς δεν μπορώ γιατί να υπάρχει βρω. Μια τρέλα με το Ρόζ. Εντάξει, okay. Όχι, εγώ δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι. Όχι. Είναι καλός παίκτης. Θα μου πεις εντάξει, είναι υψηλός έκιος, όχι ιδιαίτερα γρήγορος. Άμα ήταν και γρήγορος, θα μου πεις δεν θα ήταν και στο ελληνικό πρωτάθλημα ή θα έπαιζε τουλάχιστον και στη Λοριάντ. Αλλά εντάξει, είναι ένας καλός παίκτης, έτσι. Και ναι, εντάξει, πάντα μιλάμε για τα ελληνικά ναι, ποδοσφαιρικά δεδομένα. Τα οποία δεν είναι και υψηλέτερα. Τα στάνταρ δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλά. Εδώ κάνουν καριέρα. Άλλοι κι άλλοι. Πιστεύεις δηλαδή ότι το δίδυμο Βέλεθ Ρόους του χρόνου είναι ικανοποιητικό για βασικό δίδυμο για Ευρώπη ή ακόμα και για το πρωτάθλημα που θέλει στην τέταρτη θέση? Αυτό είναι καλή ερώτηση. Γι' αυτό το ρωτάω. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Δεν για νομίζω. Το πρωτάθλημα μπορεί να είναι. Μπορεί. 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 Ανάλογα βέβαια και τι προσταφαιρέσεις θα έχουν κάνει κι άλλοι. Και έτσι, τι και τι θα έχει και στα χαφ και στα ακραία μπακ. Okay. Έτσι. Δηλαδή αν έχω και. Άκουσε με. Αν έχω αυτό που σου είπα γιατί το θεωρώ σημαντικό. Αν έχει και δεύτερο σιόπι. Οι τρύπες θα γίνουν, δηλαδή αν είναι τώρα 2,5 θα γίνει 1,5 η τρύπα, εντάξει. Και αν και ο Σούντγκρεν βγει καλός, α, θα μπράβο, μειωθούν έτσι, και από εκεί έτσι, οι τρύπες. Έτσι παίζει, μπράβο σου. Αλλά εγώ έτσι θα ήθελα κάτι καλύτερο στα μπακ, εάν βρεθεί. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, βέβαια. Πάντα με βάση... Εντάξει, έχω απεριόριστη ευθύνη στο μεταγραφικό σχεδιασμό, οπότε και στον τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή. Οπότε, ναι, εντάξει, κοίτα, φέτος δεν αγχώνομαι και πολύ να σου πω την αλήθεια. Ειδικά ο Διαμαντόπουλος την κέρδισε αυτή την ευκαιρία, έτσι, διότι... γιατί κάπου διάβασα ότι λέει εντάξει αυτό είναι, δεν είναι σωστό ότι 100% των μεταγραφών πέτυχαν, δεν είναι έτσι, αλλά το ποσοστό επιτυχίας των μεταγραφών για το Γενάρη μιλάει, δεν ξέρω αν για το Γενάρη για γενικά το είπε ο Παντελίδης, ναι, γιατί αυτός ήρθε εκεί, όχι, όχι, ναι. Τέλος, λογικά θα μιλούσε για τον Γενάρη. Σωστά, ναι, σωστά το λες. Άρα... Και πάλι ναι, δεν είναι 100%. Ναι, και πάλι, ούτε το Γενάρη. Ούτε πάλι το Γενάρη είναι 100%. Ναι, θα σου πω ένα όνομα, οπότε δεν πάμε στο 100%. Θα σου πω για το Φετφατζίδη, οπότε δεν πάμε στο 100%. Πάμε, πέφτουμε. Τέλος πάντων, το. Εδώ εγώ, οι απόψεις δίστανται. Εγώ, όχι, δεν δίστανται καμία άποψη. Δεν το ταλέντο. Δεν τον πήρες για βασικό. Το ταλέντο, ναι. Το ταλέντο του παίκτη δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι, ο καθρέφτης που είναι το γήπεδο, έτσι. Μην λέμε συνέχεια το ίδιο παράδειγμα, λέω για τον Κάλβο. Μην λέμε συνέχεια το ίδιο παράδειγμα που αν είχε αυτό το μυαλό το παιδί θα πέσει στην Μπαρτσελώνα, αλλά έφτασε να παίζει στον Αποέλ και στη Λεύσκη Σόφιας. Εντάξει.
Έτσι είναι όταν παίρνεις τηλέφωνα από Ξανθές και δεν τα κάνεις όπως ο Σιώπης. Κατάλαβες? Έτσι γίνεται. Ο Σιώπης είπε όχι. Όχι, είπε ο Σιώπης. Είδες? Δεν το πήρε το τηλέφωνο της Ξανθιάς ο Σιώπης. Και δεν είναι καθόλου πλάκα. Ο άλλος θα το έπαιρνε και θα έκλεινε και ραντεβού. Γι' αυτό και δεν έπαιξε μπάλα πουθενά. Γι' αυτό και ο άλλος, παρότι έχει λιγότερο ταλέντο από τον Κάλβο, θα παίξει μπάλα. Διότι έχει το μυαλό του εκεί που είναι. Μυαλό του στην μπάλα. Στην μπάλα το έχει, στην τραμπάλα. Και στο Μίκι Μάους. Ποιο Μίκι Μάους? Ναι, έχει το τέτοιο. Εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. 24 χρονών είναι. Εσύ πόσο ζουν 24 χρονών? Μην νομίζω ότι είναι 24 χρονών έχει και το μυαλό σου. Εγώ 24 χρονών άκουγα Prodigy και είχα Rave Blues. Τα μάτια του τέτοιου για Prodigy, τσαπανά θυμάσαι. Λοιπόν, θα περάσουμε και στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έχουμε να πούμε, δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ. Πραγματικά έχει ζουμάκι και το μπάσκετ, αλλά και το. Ακόμη και η συνέντευξη του Παντελίδη, του προπονητή του Άρη. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Αν έχουμε γραμμές, θα μιλήσουμε με τον κόσμο. Αν δεν έχουμε, έχουμε να πούμε πολλά και για τον μπάσκετ. Τι έχεις να πεις, έτσι ένα πολύ γρήγορο σχολιάκι για το. Χαμός. Ωραία. Τι να πω. Καλά, εσύ δεν πρόλαβες και τέτοιο. Δεν πρόλαβες. Είσαι και δεν πρόλαβες. Αυτοκρατορία δεν πρόλαβες, έτσι. Μεγάλο. Από το 89 άρχισα να ασχολούμαι. 88-89 εκεί πέρα. Τίποτα δεν πρόλαβες. Λοιπόν, πάμε. Εγώ πουλούσα και κασκόλ με τον παππού μου έξω από τα γήπεδα, να ξέρεις. Πουλούσε κασκόλ. Εννοείται. Στο παλέ. Στο παλέ, στην Τούμπα, στο Χαριλάου, στο Καθατζόγλιο, παντού. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Μήπως είμαι από πολύ μικρός. Μαξιλαράκια όχι. Μαξιλαράκια όχι. Όχι. Μπλούζες, αυτά. Πορτοκαλάδες τέτοια όχι. Θυμάμαι, είχαμε ξεπουλήσει Φραντζέσκο τότε, πάω Κάρσεναλ. Στην Τούμπα πήγες, ρε. Βέβαια. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε. Ο παππούς μου ήταν στην κάτω μεριά, εγώ στην πάνω μεριά. Και πουλούσε κασκόλ ΠΑΟΚ. Η μπλούζα Φραντζέσκο στο ΠΑΟΚ είχε κάνει sold out. Ντροπή και όνειδος. Ντροπή. Πουλούσες, ε? Βέβαια. Δεν ήξεραν ότι σε άρεσε τότε. Όχι, φυσικά. Όχι, εντάξει. Την γλίτωσες. Γι' αυτό ζεις ακόμη. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας να ακούσουμε για τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτά που είπαμε και εμείς σχολιάσαμε τη συνέντευξη τύπου του. Την απολογιστική συνέντευξη του Παντελίδη, Σάββα Παντελίδη. Έχουμε να σχολιάσουμε και για μπάσκετ. Όλα αυτά αμέσως μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο πανευτυχής από την ιστορική πρόκριση της Λίβερπουλ. Πες τα καλά για τον έρημο, ρε! Ακούσατε μάλλον αυτή την φωνή, την. Παρέμβαση. Η παρέμβαση ήταν με. Την Λίβερπουλάρα, ρε! Ναι. Λογικό είναι να φωνάζει, άκουσε με, γιατί πόσες πίτσες έφερες? Τέσσερις. Τις 3,5 τις χτύπησε αυτός. Ήταν τέσσερις, ναι. Τις έκοψα σε 8 κομμάτια και λέει 8. Τέσσερις έφερε. Ατομικές. Πόσες έφαγες? Ατομικές. Ατομικές. Μία. Για πολύ εκεί, μεγάλα άτομα όμως. Τα άλλα τρία. Τα άλλα μέσα τρία. Είναι, ρε, αμέσα είναι, ρε φίλε. Εγώ προηγουμένως πήγα μόνο χαρτόνια είδα. Τι μέσα είδα. Θα βγάλω τώρα φωτογραφία και τα βάλω στον αέρα. Βέβαια. Τι θα κάνει, θα τα βγάλουμε. Τίποτα. Δεν άφησε τίποτα. Και σου λέω, δεν θα φέρνεις πολλά. Δεν φέρνω πολλά, ρε φίλε. Για το φίλο μου. Αλλά είπε ότι είναι μικρή μερίδα. Για το φίλο μου τον Νίκο προσέφερε. Για το φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τα φέρνω. Λοιπόν, αλλά υποφελείται και ο κύριος Τσαλτίδης, ο οποίος μας έδωσε εδώ πέρα κάποιες έτσι. Καλά, δεν θα πω ήδη σου λες, δεν θα το παίξουμε. Εντάξει, μας είπε ένα-δύο πραγματάκια. Δεν μας είπε ονόματα βέβαια. Κλασικός δημοσιογράφος. Καλά κάνει. Τι καλά κάνει, ρε. Εμείς πού είμαστε δηλαδή. Λες και εμείς θα το λέγαμε στον αέρα. Δεν μας είπε ονόματα όμως. Μας είπε ότι κανένας από αυτούς που είπαμε δεν προκαλεί προβλήματα στα αποδυτήρια. Αυτό μας είπε. Ναι. Άλλος είναι. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Όλοι με την Ισάτο Πονοπαγωγή δεν μείναν και πολύ. Δεν μείνανε πολύ, έτσι. Λοιπόν. Και μας είπε πάνω σε αυτό που είπες για το. Τι εννοούσε που είπε για το βιντεάκι, τι ήταν αυτό? Α, αυτό που λέει ο Παντελίδης, αυτό, να το πούμε. Σε λίγες μέρες θα δείτε κάτι που θα καταλάβετε τι σημαίνει για μας αυτή τη χρονιά. Ένα ναι. Ευχαριστήριο βιντεάκι με όλους παίκτες λογικά, κάτι τέτοιο. Με το, θα ανεβάσει ένα βιντεάκι, ναι, πάει, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με βάση τη χρονιά. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Πήραμε εδώ και τον είχαμε τον κύριο Τσαλτίδη κανένα δεκάλεπτο εδώ δίπλα μας. Και μας έδινε. Μας έφαγε τις πίτσες, μας έφαγε, έφαγε τις πίτσες, το χρόνο. Φώτα δεν μας διαφώτισε και πολύ πάνω σε ονόματα. Οπότε Τσαλτίδας έτρωσε και την τέταρτη πίτσα. Τι την κράτησε εκεί, Παπαδόπουλος, θα του δάγκωσες και το χέρι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε? Πάμε για μπάσκετ. Δεν βλέπω εδώ κάτι άλλο, Αντώνη, έτσι. Τα κλασικά για σου, για το Σουηδό, είπε, δεν γνωρίζω. Για το Σουηδό έκανε το Σουηδό. Για το Σουηδό τι θα κάνει, σωστά. Καλά, αυτά είναι που λέμε, η απαντής λογότυπα είναι αυτά. Αν δεν ανακοινωθεί και. Ναι. Τι να πει, ότι εντάξει. Εντάξει. Σε αυτή την ερώτηση όντως είναι η δύσκολη θέση του. Τα άλλα δεν βλέπω κάτι σημαντικό, να σου πω την αλήθεια, Φίλτατε.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι το σχολιάσαμε επαρκώς. Πάμε λίγο και στο... ένα πριν πάμε για να κλείσουμε και με το ποδόσφαιρο. Βλέπω εδώ πέρα από το SDNA. Νάτος, βέβαια. Μία σόδα να μην πιεις μετά από τέσσερις πίτσες. Μιλίτη πίνει. Μιλίτη. Άσε να τον κράξει λίγο και εσύ αμέσως να τον επισπιστείς. Μιλίτη πίνει. Άσε να τι πίνει. Δεν πίνω σόδα ποτέ. Σου ρωτεί. Ποτέ, καμία σόδα. Επειδή είναι του Ιβάν. Σωστά. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Μπράβο, Τσαλτίδη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γι' αυτό έχεις να μας πεις τίποτα για την εισαγγελέα της. Θα σου πω εγώ για γέλια. Εντάξει. Ναι. Τα είπε πριν τρεις μήνες και τρεις. Ναι, τι θέλει, τι θέλει η κυρία Χαρίκλια, τι θέλει. Παρέμβαση εδώ πέρα. Δώσε εδώ πέρα. Τι θες. Πριν τρεις μήνες και... σου είπα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκύψει ένα θέμα. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Ναι. Γιατί ποιο τι λέει. Καλεί ναι. Το Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, όχι ο Άρης, ναι. Γιατί πράγμα καλείται. Για χειραγώγηση λέει. Όχι. Για απειλή. Για απειλή. Αφού είπε άλλο ότι δεν υπάρχει απειλή. Θυμάμαι, θα σου πω. Ένα πρόστιμο. Ναι. Συντηρείται λοιπόν ένα θέμα στα μίντια. Ωραία. Που το συντηρεί κυρίως ο φίλος μου Κυριάκος. Καλεί αυτό, καλεί ναι. Εκείνο. Καλεί η στοιχηματική έχει ελεγχθεί. Από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ωραία. Δώσε το ρεπορτάζ. Και έχουν βρει ότι παίχτηκαν πάνω από 3.000 ευρώ συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Δύο και κάτι λέει τώρα. 2.895. Αλλά μαζί με τα... Αυτό το εξωφρενικό ποσό. 3.000. 3.000 σε όλες τις στοιχηματικές. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις στοιχηματικές. Ωραία. Αυτό βέβαια... Με ένα 10 απόδοση. Με ένα δηλαδή έβαλε κάποιος 3.000. Πήρε 3.300. Και πήρε 300 ευρώ. Ωραία. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει για μένα, για τη δική μου λογική, ότι μία εισαγγελέας επιμένει. Άκου λίγο. Εισαγγελέας λοιπόν πάει ναι. Και λέει υπάρχει μια κατάθεση του Μπαστιάνου ναι. Που έλεγε τότε ότι μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, μας απείλησε και τα ωραία. Πέρα. Σωστό. Βγαίνει το Δοκαρυπίδης και λέει αφού μπήκα μέσα στα αποδυτήρια και σας απείλησα ναι. Και οι κάμερες λειτουργούν στα αποδυτήρια. Βγάλτε τις κάμερες. Ναι. Υπάρχει αστυνομία που τις ελέγχει. Ναι. Πού είναι το βίντεο που μπήκα μέσα. Ναι. Το μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Μετά έγινε. Δεν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Μας απείλησε έξω από τα αποδυτήρια. Φώναζε, ναι, φώναζε. Μαζί με δύο. Ναι. Καταρχήν είναι αστείο σε ελληνικό γήπεδο. Λέει πήξε παράγοντα. Όσο λέω τι έγινε. Ναι. Δηλαδή ένας παράγοντας στο ημίχρονο του αγώνα πήγε και έλεγε. Και αυτό. Ναι. Αποτελεί κακουργηματική πράξη και αντικείμενο ναι. Στισήματος του αγώνα. Σωστά. Γιατί Έλληνας παράγοντας πήγε έξω από τα ποδήλατα και θα μείνει. Ενώ να πλώσει τα εισιτήρια της ομάδος και το ξενοδοχείο να μείνει δεν είναι τίποτα, έτσι. Αυτό είναι κανονικό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό. Ναι. Ο Μπαστιάνος το ανέρεσε. Το ανέρεσε. Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι η φυσιολογική. Μήπως δεν έλαβε γνώση ότι το ανέρεσε. Το όμνημα λοιπόν του Καρυπίδη θα λέει. Τι ανέρεσε, okay. Με καλείτε και μου λέτε αυτό. Ναι. Ο ίδιος που τα είπε αυτά τα ανέρεσε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν στο αρχείο, γεια σας. Θα βρούμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Δεν θα πάει ο ίδιος, θα πάει. Όχι, υπόμνημα. Υπόμνημα. Γιατί κάποιοι μου λένε για βία η προσαγωγή. Όχι, δεν θα πάει, όχι. Ρε φίλε, δεν θα πω ποιος. Η προσαγωγή δεν υπήρξε ναι. Για αυτούς με όπλα. Με όπλα. Εντάξει. Ξέρεις τι. Α, η ίδια εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση αυτή. Χαρίκλε, κάτσε να δω. Χαρίκλε. Αυτή είναι στη Βέρεια. Χαρίκλε. Είναι η δεύτερη εισαγγελέα που ασχολείται. Γιατί είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Είναι, όντως είναι. Η ίδια εισαγγελέα που. Έκανε. Με τον Ιβάν ήταν η υπηρεσία και δεν υπήρξε αυτόφορο. Ναι. Γιατί αν είχε εσύ το όπλο. Εγώ θα ήμουν χειροπόδα. Το δέχομαι αυτό γιατί. Εντάξει, είναι ισχυρό οικονομικό παράγοντα. Έγινε, σωστό αυτό. Η ίδια χειρίστηκε την υπόθεση του Καρυπίδη σε πρώτο βαθμό και έκρινε ότι δεν υπάρχει τίποτα με μένα. Ναι, εντάξει, γελάμε. Γελάμε, αλλά είναι πάλι, ξέρεις, είναι αυτό για να τσιτώνει λίγο τα νεύρα του Αριανού. Νομίζω τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα παιχνιδάκια. Έτσι. Και μερικοί μπορεί να πέσουν και στην. Ναι, εντάξει. Ο τερματοφύλακας που ήταν στημένος απέκτησε το πέναλτι. Εγώ πάντα σε αυτή την τέτοια είμαι πάντα επί της διαφάνειας να ανοίξουν όλα για όλα αυτά τα μάτια να ανοίξουν. Ναι, θα πάμε στους φίλους. Να ανοίξουν όλα, ρε παιδί μου, 3.000 δεν βρήκαν ότι παίκτηκαν. Να δούμε και στο. Θα πω ένα συντύχη. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος πέρυσι πριν 2 χρόνια πόσο είναι, πόσα παίκτηκαν, ρε παιδί μου. Στο 3-1 που έγινε 3-4. Για να το δούμε. Τι είπατε, σε είπατε τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω η ίδια εισαγγελέα είχε καλέσει τον Ίβιτς. Αλλά δεν πήγε. Πήγε. Δεν είναι. Γιατί είχε κάνει και δηλώσεις ο Ίβιτς. Ναι. Ξεχάστηκαν. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τι για το Μιλίτη. Τέσσερις πίτσες έβαγες. Τι Μιλίτη. Τέσσερις ατομικές έβαγα τις δύο. Τώρα δύο πριν ήταν μία. Ναι, αφού άφησε άλλη μία έξω. Εντάξει. Πάμε στον κόμπ. Και έχει άλλη μία. Καμία ίσον καμία. Ο Μοσκοβίτης δεν πεινάει. Φαίνεται γι' αυτό. Πάμε. Και στον Νίκο το Μοσκοβίτη δώσε. Δεν πειράζει. Δώσε.
Να μην πάνε τζάμπα. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Μαρίνος. Α, μπράβο. Έλα, είδες, σε γνώρισα σήμερα, Μαρίνο. Τώρα, φίλε. Είδες, σιγά-σιγά, εντάξει, είπαμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Πάμε. Με έπιασες. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι δαπανούνται πολλά ποσά, μεγάλα ποσά για ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει ψάχνουν οι ομάδες όλες, όχι μόνο άρες, να βρουν, ας πούμε, καλούς ποδοσφαιριστές σχετικά καλές τιμές. Έτσι. Έχω μια διαχρονική απορία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα λίγο αν έχεις δει μπαλίτσα, και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε θα πάει να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, θα δει ποιοι είναι οι καλοί. Φαίνονται οι καλοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν πρέπει να έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Το έχω σχολιάσει λοιπόν, πολλές φορές αυτό. Συμφωνώ, ναι, δεν χρειάζεται να είσαι. Πώς είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν σου πω τώρα για την Ευρώπη. Έχει τη Λατινική Αμερική 500 εκατομμύρια κόσμος. Τα 100, τα 200 εκατομμύρια παίζουν μπαλά, ας πούμε, σε μικρές κατηγορίες. Βίτα... Τόσο δύσκολο είναι να πάει ένας να φέρει. Στη Β' δηλαδή, Εθνική πώς... Βραζιλίας και Αργεντινής, ναι, αν πας, υπάρχουν παίκτες που εδώ είναι. Όχι διαμάντια, εδώ είναι τρία επίπεδα πάνω από τους δικούς μας. Μπράβο. Έχω αυτή την απορία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πώς δεν πάνε, ας πούμε, κάποιοι από τις ομάδες να ψάξουν να φέρουν 10-20 άτομα, τα 5 να πιάσουν, τα 10 να πιάσουν, που θα πιάσουν, τέλειος ιστορία. Κοίτα, ομάδες όπως ο Πανετολικός ή η Τρίπολη τα προηγούμενα χρόνια, αυτό, ναι, κάναν λίγο πάνω κάτω, έτσι. Αν θυμάσαι την Τρίπολη, ειδικά την πρώτη, ναι, χρονιά που ανέβηκε, που είχε κερδίσει Παναθηναϊκό, θυμάμαι Ολυμπιακό, ΑΕΚ, όλους τους είχε κερδίσει. Την πρώτη χρονιά που ανέβηκε από τη Β' Εθνική Τρίπολη, ναι, και είχε κάτι ξένους που λέγαμε πού τους βρίσκουν αυτούς. Αυτό που λες, που περιγράφεις, αυτό κάναν. Πήγαν στη Λατινική Αμερική, φέρανε και από Β' Εθνική από αυτούς ή από μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι είναι. Μπράβο. Εντάξει. Οι άλλες ομάδες γιατί δεν το κάνουν αυτό, ρε Ζάχο. Ας πούμε θέλουν να κάνουν οικονομικό μπάτζετ. Δηλαδή είναι οι μάνατζερ, παίρνουν ποσοστά, δεν αφήνουν. Ξέρω εγώ, άντε οι μάνατζερ κάνουν τη δουλειά τους. Ο πρόεδρος τι κάνει. Δεν θα θέλει να δώσει λιγότερα χρήματα. Δεδομένο αυτό. Πριν να σου πω. Τι να σου πω. Δεν είμαστε μέσα στα πράγματα να δούμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις στις ομάδες και πώς και τι συμφέροντα υπάρχουν. Δεν είμαστε. Αν ήμασταν από μέσα θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είμαστε όμως. Τέλος πάντων, το έχω απορία αυτό και δεν την έχω λύσει μέχρι τώρα. Και ένα δεύτερο να ρωτήσω τελικά, ποιος είναι ο παίκτης που χαλάει τα αποδυτήρια. Δεν μας το είπε ο κύριος Τσαλτίδης, να σου πω την αλήθεια. Μας το άφησε. Κοντός που θα μου σαν λίγο. Ναι, πάντως μας είπε και δεν έχει. Πάντως δεν έχει λόγο να μας πει ψέματα. Μας είπε ότι από αυτούς που σχολιάζαμε στον πρόλογο δεν είναι κανένας από αυτούς. Άρα δεν νομίζω να μένουν πολλές επιλογές ακόμη. Λίγοι είναι. Θα δούμε. Όποιοι φύγουν, κάποιος από αυτούς χαλούσε τα αποδυτήρια. Λογικά. Για να δούμε. Οκ, Μαρίνο, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ και εσύ. Χαρά. Λοιπόν, αύριο να είσαι συντονισμένος, θα υπάρχει ασπρόμαυρη βερσιόν. Είναι και η παραμονή του τελικού, έτσι, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ο Τάσος Τρέκιας θα έχει το πάνελ του Παοξίδικο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ο Τζίμις είμαι, από Νέα Υόρκη. Καλώς τον Τζίμι. Ήσουν Θεσσαλονίκη, τώρα Νέα Υόρκη. Ωραία. Και κατευθείαν ψάχνω. Τι ήθελες, τώρα τι μου χάλασε τη διάθεση με τον Τρέγια. Καλά δεν ήταν. Γιατί καλά, ρε φίλε, ας τον άνθρωπο, τον έχεις φάει τον άνθρωπο. Πήγαινε smooth. Τι τον έχω φάει. Και τον κάναμε εμείς. Εμείς παίρνουμε τηλέφωνο για να ακούσουμε Άρη. Εντάξει, να Άρη σου έχω. Τον Αντώνη σου έχω, τι θέλεις άλλο. Μπράβο. Να το σας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Πάμε. Φίλε, εμείς δεν παίρνουμε στην εκπομπή του Τρέγια να ακούσουμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί μας τρελαίνει κιόλας. Εντάξει, ρε φίλε, Άρης ΠΑΟΚ είναι η εκπομπή. Τι να κάνω. Τι να κάνω, τον διώξω. Πώς θα γίνει. Πάρε τηλέφωνο στη διεύθυνση εδώ. Φίλε, ναι. Μια χαρά ακούγεστε. Ωραία. Μια χαρά ακούγεστε οι δυο σας. Δεν είστε και πολύ smooth. Ακούγεστε γλυκά, ωραία. Smooth. Με ευχαρίστηση, ναι. Smooth, λοιπόν. Για πάμε. Ζάχο, για το γυναίκα που είπε. Ναι. Είναι καλό για την Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι για την Ευρώπη, αλλά για την Ελλάδα είναι καλό. Συμφωνώ. Σαν εναλλακτική. Όχι. Σαν εναλλακτική. Εγώ συμφωνώ με σένα. Συμφωνώ με σένα απόλυτα, έτσι. Σαν εναλλακτική είπα. Τέτοιο, γιατί βεβαίως. Χρειάζεται ένας διαφορετικό, ένα διαφορετικό τύπο σεντερφόρ. Χρειάζεται ο Άρης, αλλά χρειάζεται και ο τύπος του καλοθοσφαιριστή, πάλι δεύτερη φορά. Του κεφαλοσφαιριστή που δεν έχει ο Άρης, έτσι. Δεν έχει, όχι. Είναι ψηλός, είναι λίγο αργός, εντάξει, αλλά φίλε, αργός και έβαλε. Είναι και τα 33 χρονών είναι, δεν είναι μικρός. Εντάξει, 33 ναι, είναι ο Γιουνές, μην το ξεχνάμε αυτό. Μια δεν είναι χαρά μικρός. Είναι και προβλήματα δεν δημιουργεί ο άνθρωπος, μια χαρά είναι, έτσι. Ωραίος, εντάξει. Μια χαρά είναι. Okay, λοιπόν, αυτό θα το κρίνουν και οι ποδοσφαιρικοί. Άμα φτάνουν σεντερφόρ, πάρτε τον Μπουγάτσα, ρε Τζάκο. Ο Μπουγάτσας κάνει για σεντερφόρ. δεν είναι. Είναι στο στυλ. Την ξέρει απ' έξω την μπάλα.
Τι μπάλα. Την μπάλα νομίζω ότι είναι. Την μπάλα νομίζω ότι είναι τετράγωνη. Τι ξέρει, πλάκα μας κάνει. Εννοώ σε άλλο άθλημα, όχι στο ποδόσφαιρο. Σε άλλο άθλημα είναι καλό. Σε εκείνο είναι εξπερ. Στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούω, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Να σε καλά, ρε Τσιμάρα. Καλά, συνεχίστε. Εύχομαι για να πάρει και κανένα άλλο, έτσι. Έγινε, λοιπόν. Ρε Τσιμάρα, και εσύ σύντομα, έτσι κι αλλιώς θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι έρχεται, πρώτο Θεός. Θα σε ξαναδούμε. Θα σε ξαναδούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Και όταν ψαρεύεις που πηγαίνει τακτικά για ψάρεμα, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, βάλε και καμιά άλλη φωτογραφία. Όλο την ίδια βάζεις από ψάρια. Είχε κάτι ψάρια που σπαρταρούσαν πλαστικά, να ξέρεις. Δεν πιάνει τίποτα. Και βάζεις την τον πειράζω φυσικά τον Τσιμάρα. Ήταν και στο γήπεδο με την Ξάνθη μαζί ήμασταν. Λοιπόν, συνεχίζουμε 23-10-2-87-3-8. 69-45-2-87-3-8. Μας έδωσε και τα φώτα του ο Χρήσταθος Σαλτίδης για την κλίση του Προέδρου από την Χαρίκλια Χοβαρδά, εισαγγελέας Βέρειας είναι η συγκεκριμένη δικαστής, εισαγγελέας μάλλον όχι δικαστής, και είπε ότι ο Άρης θα απαντήσει, ο κύριος Καρυπίδης, όχι ο Άρης, αυτό είναι σημαντικό. Δεν διώκεται ο Άρης, διώκεται ο Καρυπίδης. Δηλαδή ακόμη και λέμε που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει ποινή, θα υπάρχει ένα χρηματικό πρόστιμο στον κύριο Καρυπίδη και φυσικά καμία σχέση δεν έχει ο Άρης. Φοβερό θέμα τώρα, εντάξει, φοβερό. Ναι, εντάξει, επαναλαμβάνω, κάποιοι είναι δύο μέρες πριν τον τελικό και ασχολούνται πάλι με τον Άρη. Τι να πω ρε παιδιά, τελικό παίζετε, έχετε πάρει πρωτάθλημα αίτητη. Χαλαρώστε λίγο. Αίτητη πρωτάθλημα πήρατε, εγώ δεν θα ασχολούμαι με τον Άρη. Βασικά. Τι να πω, δηλαδή προς Θεού. Λοιπόν, πάμε και στα του μπάσκετ λίγο, φίλτατε. Ναι. Μαύρη μαυρίλα, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Δύο παίχτες διάβασα σήμερα θέλουν, λέει. Εσύ πας πρώτα στα αγωνιστικά στα του Άρη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί και μετά για το πρωτάθλημα να πούμε. Καλά, λοιπόν. Τι λες, για αυτό που έγινε τώρα σε χθεσινή. Ωραία, όχι, να ξεκινήσουμε στα του Άρη. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα ο Άρης και μετά φυσικά το πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις ανάποδα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Σωστό, βασικά. Ναι, αν θέλουμε. Εντάξει, το κάνανε σαν τα μούτρα του Ζάχο και εντάξει, το ησυχάσανε. Σαν τα μούτρα του το κάνανε το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό που έγινε χθες δηλαδή τώρα, εντάξει, είναι. Έγραψε ένας φίλος, δεν θυμάμαι πριν, γιατί ποτέ δεν θέλω να οικειοποιούμε σχόλια και ατάκες άλλων. Δεν θυμάμαι ποιον, ζητάω συγγνώμη από το φίλο. Ένα πολύ ωραίο, ότι σκέψου να ήταν ο Άρης στη θέση που του βρέθηκε Λαβρίου. Του Λαβρίου. Ναι. Ναι. Αυτό το σκεφτόμουν και εγώ το πρωί χωρίς να διαβάσω κάτι. Λέω, φαντάσου να περίμενε ο Άρης. Δεν ήταν και μακριά. Δεν ήταν και μακριά. Φαντάσου να περίμενε ο Άρης νίκη του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά το σενάριο, έτσι. Μια νίκη. Ένα μάτς. Ναι. Δεν ήταν πολύ μακριά το σενάριο. Και σκέψω, εμείς να κρεμόμασταν από τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και λέμε ότι. Πάμε τώρα στα στατουάρις. Αυτό που διάβασα από τον κύριο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε. Δεν ξέρω αν το είπε για πλάκα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το σχολιάσω. Με το που τελείωσε το μάτς, μπήκε στα ποδητήρια και είπε ότι δεν έχει να. Λέτε, τέλειωσε. Ο Άρης δεν μπήκε στα playoff, έτσι. Και λογικά ο καθένας θα πήγαινε στις οικογένειές τους, ξέρω εγώ, για το οτιδήποτε. Μπήκε στα ποδητήρια και είπε ότι δεν φεύγει κανείς και ότι ο Άρης θα παίξει playoff. Αυτό το διάβασες. Ναι, το άκουσα, δεν το διάβασα. Ναι. Μπορώ να καταλάβω τη λογική. Κάπου άκουσα το ίσως το έκανε για να μην διαλύσουν οι παίκτες, φύγουν να κερδίσει κάποιο χρόνο κτλ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν υπάρχουν αγωνιστικοί, από ό,τι ξέρω, όπως και στο ποδόσφαιρο, τώρα το είπαμε, ήταν η τελευταία προπόνηση. Πέρασε μία εβδομάδα που τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι. Θα γίνουν, το ίδιο γίνεται νομίζω και στο μπάσκετ, δεν μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό. Κάνεις κάποιες προπονήσεις αφού τελειώνει το πρωτάθλημα και δεν έχεις αγωνιστικοί. Μήπως ήταν να τους κρατήσει γρήγορους για καμιά εβδομάδα ακόμα κτλ. Τα playoff θα αρχίζουν, ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα αρχίσουν τα playoff. Δεν υπάρχει τέτοιο να μην γίνουν καν playoff. Μήπως ήθελε να κερδίσει κάποιο χρόνο, γιατί ήδη δύο παίκτες ζήτησαν αποδέσμευση. Ο Τζόνς και ο. Ο Τζόνς, ο οποίος επαναλαμβάνουμε ότι έχει και συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Ναι. Βασικά αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί, πιστεύω εγώ, από τη δική μου οπτική γωνία, τον Αριανό. Πρώτιστα πρέπει. Τρίτη συνεχόμενη μέρα κάνω το ίδιο σχόλιο. Πρέπει να μιλήσει ο κύριος Γουλιέλμος στον κόσμο του Άρη, έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι. Εδώ όχι επειδή το λέω εγώ, νομίζω ότι είναι απέτηση. Το θέμα αυτή είναι να έχει κάτι να πει. Πώς δεν θα έχει. Όχι, εσύ δεν έχεις ερωτήσεις. Εγώ έχω ερωτήσεις. Απαντήσεις θα υπάρξουν άμα κάνω εγώ ερωτήσεις. Όχι, εδώ διαφωνούμε. Αν δεν υπάρχουν απαντήσεις, πρέπει
να κινητοποιηθεί όλο αυτό. Δεν ξέρω αν. Θα μου πεις μεγαλομέτωχος είναι. Δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή, άμα τον κάνω εγώ την ερώτηση που θα τον έκαναν. Δίκιο έχεις, ρε παιδί. Όλοι οι Αριανοί, τι γίνεται με του χρόνου, θα πάρουμε παίχτες, τι θα σου πει. Να απαντήσει θα πρέπει. Θα πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να απαντήσει. Αυτό σου λέω. Έχει να απαντήσει. Όχι, να απαντήσει γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί είπε ότι το Δεκέμβριο το μπαν θα αρθεί. Θα αρθεί. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό. Είδαμε ότι παρότι. Είναι από όπως λέει και με ανακοίνωση της ΚΑΕ, οι παίκτες είναι πληρωμένοι και είναι οι πιο καλοπληρωμένοι παίκτες, είπε της Α1. Δεν ξέρω αυτό πώς το εννοούσε, η υπερβολή ας πούμε ή λιγότερο. Εντάξει, χρωστούσαν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα μήνα. Πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Γουλιέλμος και με βάση, επαναλαμβάνω, τα οικονομικά πεπραγμένα, έτσι. Να πέσουν οι αριθμοί στο τραπέζι και να πει αν μπορεί, για μένα αυτό είναι το βασικό, να έρθει το μπάνι ή όχι. Αν δεν μπορεί, ο Άρης πιστεύω, όσο δεν το μπαν δεν μπορεί να έρθει, θα είναι στην ίδια θέση που είναι και τώρα. Θα κινδυνεύει, εκτός είναι από, εκτός να γίνουν... Αν το μπαν δεν έρθει, κατέβει σε αυτή την ομάδα του χρόνου, δεν ξέρω ποια συμβόλαια λίγουν, ποια δεν λίγουν, νομίζω ότι περισσότεροι ξέρουν είναι διετίας. Αν δεν έρθει το μπαν και κατέβει με αυτή την ομάδα, δεν έχει καμία ελπίδα. Βέβαια, διάβασα κάπου και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, θα σου πω και για ποιο λόγο. Διάβασα ότι έπεσε η πρόταση για αναδιάρθρωση, δηλαδή του χρόνου να υπάρχουν 14 είναι ομάδες τώρα, έτσι, ναι. Να υπάρχουν 16. Λογικά, λέω εγώ με τη λογική ότι αυτό που έγινε για το Λαύριο ήταν μεγάλη αδικία, έτσι, πέφτει μια ομάδα που δεν θα έπεφτε. Αυτό είναι νομίζω κοινή αποδοχή, δεν θα έπεφτε αν δεν γινόντουσαν αυτά τα τραγελαφικά με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και είναι αδικία για αυτή την ομάδα να πέσει. Και προσανατολίζονται από ό,τι λέει από ό,τι λένε, διάβασα και τα site, συζητείται μάλλον η αναδιάρθρωση του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και του χρόνου να είναι 16 ομάδες αντί για 14. Δηλαδή... Έχει πέσει σαν πρόταση. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, κρίμα που θα το πω, είναι ντροπή που θα το πω, όταν στους 14 υπάρχουν πάντα 2-3 χειρότεροι, στους 16 η πιθανότητα να υπάρχουν 2 χειρότεροι είναι ακόμη περισσότεροι. Είναι ακόμη μεγαλύτεροι, έτσι. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε όμως πάντα πίσω από αυτό το άλοθη. Εγώ και με 16 δεν νομίζω ότι ο χρόνος αυτή η ομάδα μπορεί να. Μπορεί. Ναι, καλά, άμα μείνει έτσι όπως είναι. Με το κλίμα που υπάρχει δύσκολα, στην ομάδα, δύσκολα. Αυτό που έγινε με την ανταρσία των ξένων, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό. Δύσκολα. Άρα πρέπει και ο να μιλήσει και δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, άντε τώρα ήταν στην Αθήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο από ό,τι λένε και. Λέζα, αν δεν έχει να πει κάτι, τουλάχιστον να βγει να πει αυτό ότι δεν έχω να πω κάτι. Όχι. Διαφωνώ. Τι θα πει δεν έχει να πει κάτι. Το δεν έχω να πει να πω κάτι σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Ναι, αυτό, αυτό είναι το δεν έχω να πω δεν κάτι. Έχω άρα έχω να πω κάτι. Ναι. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό του λέω. Αν δεν έχει κάτι να πει, να βγει να πει ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω, δεν μπορώ να κάνω άρση του μπαν. Ξέρω εγώ, βοηθάτε. Ναι. Αυτό. Ωραία. Το βοηθάτε είναι μία. Βοηθάτε εμένα και την ομάδα. Την ομάδα πρώτιστα και εμένα. Έτσι. Ναι. Γιατί αν θυμάμαι καλά σε αυτά, όταν είχε πρωτοπάρει την ομάδα. Δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Αργότερα, όταν είδε πρόσφατα, μέχρι πρώτιστα ζήτησε, όχι ζήτησε βοήθεια, πήρε βοήθεια από. Πώς λέγεται αυτό, ξεχνάω πάντα το όνομά του, τον πρώην διοκτήτη των Τρικάλων. Πώς λέγεται. Αριανός είναι. Α, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήθελε βοήθεια ο κ. Γουλιέλμος. Κατάλαβε ότι τελικά χρειάζεται βοήθεια, οικονομική ένεση και από άλλους ανθρώπους γύρω του. Λοιπόν, εμένα τρίτη φορά δεν πειράζει, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, δεν πειράζει, μπορώ να τη χτενίσω κιόλας καμιά φορά. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει το αργότερο την άλλη εβδομάδα να κάνει μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Γουλιέλμος. Όσο δεν την κάνει, αυτό σημαίνει για τη δική μου λογική ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι κακό. Σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Εδώ τα πράγματα τρέχουν και τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς. Οι ομάδες όλες θα ενισχυθούν. Είναι σίγουρα. Έξι ξένοι. Επαναλαμβάνω και δεν γίνεται συνέχεια. Να έχουμε και να κρυβόμαστε και να είμαστε τυχεροί πίσω από το άλοθη ότι υπάρχουν δύο ή τρεις χειρότεροι. Κάποια στιγμή στους δύο ή τρεις χειρότερους θα είμαστε κι εμείς. Και τον Άρη ούτε θα το λυπηθεί κανείς. Σαφέστατα. Ούτε θα του δώσει κανείς χέρι βοηθείας, ούτε κανένας διαιτητής θα το σφυρίξει 80-20 στο παλέ για να πάρει τα παιχνίδια. Ειδικά με αυτά που βλέπουμε τώρα. Ούτε κανένας εκτός έδρας θα πει ο Άρης είναι ας έχω σήμερα διαθεσία και ας μην παίξω καλά. Αυτά γίνονται για άλλους. Και το είδατε και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και είδατε με τι μένος ακόμη και τώρα παίζουν όταν παίζουν αντίον του Άρη, έτσι. Και στο μπάσκετ. Οπότε, κύριε Γουλιέλμο, όλα αυτά πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Αν δεν μπορείς, και επαναλαμβάνω,
Αν πήρες 5.000, εγώ θα πω, με χρέος 5.000 στην ΚΑΗ και την αφήνεις με 4.999, για μένα έχεις θετικό πρόσημο. Άλλο αυτό και άλλο όμως να λέω ότι θα έρθει το μπαν τα Χριστούγεννα και να έχουμε Μάιο και να είμαστε με τα πιεσόμετρα στο κέρι. Και να έρχεται η Κίμη και να παίζουμε ένα αγώνα που θέλουμε νίκη μόνο με την Κίμη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια του κλέφτη λέει, δυο του κλέφτη, τρεις και κακή του μέρα. Του χρόνου είναι, για μένα είναι πολύ βρώμα αν δεν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πρέπει να βγει και να μιλήσει. Και ο ΑΣ να επιμείνει, να πιέσει. Να πιέσει. Τι κάνει ο ΑΣ? Τουλάχιστον το θεσμικό του ρόλο στον εκτελέσει. Είχε ζητήσει τις γιορτές, έτσι, έκτακτο διεγενική συνέλευση. Τι έγινε? Κάναμε δύο νίκες και το ξεχάσαμε. Σωθήκαμε. Τώρα βγούμε και στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε. Ο καθένας το θεσμικό του ρόλο να τον εκτελεί με βάση τα συμφέροντα της ομάδος, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πω, πήγε εσύ, γιατί δεν μου λες ότι πήγε 10 παρά 20. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, έτσι, γιατί να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές και τους έτσι, και να πάμε στα τελευταία τηλεφωνήματα αν έχουμε και στα τελευταία σχόλια, να διαβάσουμε και κάποιο μήνυμα αν έχουμε από διαδίκτυο και σιγά σιγά να δώσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μην ξεχνάμε σήμερα υπάρχουν και οι δύο ημιτελικοί του UEFA. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε τέσσερις αγγλικές ομάδες στους δύο τελικούς. Ναι, πράγμα νομίζω που δεν έχει ξανασυμβεί, ούτε νομίζω δύσκολα θα συμβεί από μία χώρα να είναι τέσσερις ομάδες στους δύο τελικούς, δηλαδή στο Champions League και στο UEFA. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια. Θα είναι πάλι δικό σας, το 69-45-287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα 10 τελευταία λεπτά. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 στις 10. Κυτρινόμαυρη η εκδοχή της Ράδιο Μαρμίτα σήμερα της εκπομπής. Αύριο ασπρόμαυρη με Τάσο Τρέγια και τους δικούς του φίλους εν όψη και του τελικού του Σαββάτου. Τι λέει εδώ? Ναι, αυτό το διαβάσαμε. Ρουσιαμάνης λεγόταν. Να είναι καλά το φιλαράκι μας ο Χρήστος Σταύρος Κότσης. Ο οποίος, τον ξέρεις τον Κότση κύριε? Βεβαίως. Τον ξέρεις, βεβαίως. Ο Σταύρο Κότση, ο οποίος πήγε και είδε στο όπα αυτό, μια ταινία η οποία λέγεται «Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος». Τέσσερις ώρες. Εδώ ρε φίλε, με είχε πάει ο πατέρας μου στο το μετέωρο βήμα του Πελαργού του Αγγελόπουλου όταν ήμουν 8-7 χρονών. Αυτή ρε φίλε. Αυτή η ταινία που λες, λες το, άκουξε, το μετέωρο βήμα του Πελαργού είναι ταινία δράσης μπροστά σε αυτή που σου είπα εγώ. Είναι τέσσερις ώρες ταινία. Ο σκηνοθέτης, ένας Ιαπωνέζος 28 χρόνων, έκανε την ταινία και αυτοκτόνησε. Δεν προλαβαίνω ούτε ο ίδιος να τη δει. Αλήθεια είναι αυτό. Ένας Χου Τσιν Τσον, κάπως έτσι. Λοιπόν, και ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος, τέσσερις ώρες ταινία και μέσα στην ταινία δεν υπάρχει κανένας ελέφαντας. Σου το λέω, σου δίνω spoiler. Δεν υπάρχει ελέφαντας. Spoiler. Λοιπόν, ο Ρουσιαμάνης είναι ο κύριος, δεν θυμόμουν το όνομά του, ο οποίος. Ναι, ναι. Ήταν, είχε τα τρίκαλα, μας εξαπάτησαν λέει, με τον ελέφαντα τον εξαπάτησαν. Ακούγεται λέει ένα μούγκρισμα μόνο στο τέλος. Δεν φαίνεται. Στο τσέρκο μετράνο είναι ο ελέφαντας. Εντάξει. Λοιπόν, 23-10-287 και 3-8, αν έχουμε κάποιον φίλο θα τον ακούσουμε, αλλιώς θα φλιαρίσουμε για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμη εδώ με τον Αντώνη. Λέγαμε για τα κωμικοτραγικά του μπάσκετ. Είπαμε για το... για τη συνέντευξη τύπου που ήταν το στοιχείο της ημέρας όσον αφορά τα τουάρι, έτσι, του Σάβα Παντελίδη. Δεν ξέρω αυτό, δεν το σχολιάσαμε λίγο, Αντώνη. Δεν ξέρω αν το διάβασα καλά ή αν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Άφησε τέτοιο ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει, το κατάλαβα καλά. Ο ποιος? Ο Παντελίδης. Ο ίδιος. Γιατί ήταν αυτό που διάβασα που... Εκ των πραγμάτων, όταν βλέπεις ότι μιλούσε στο. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, κράτα λίγο τη σκέψη. Γιατί εμείς, σαν κόσμος, το θεωρούμε δεδομένο ότι θα μείνει. Μιλούσε συνέχεια στο πρώτο πληθυντικό. Ναι, σωστό. Κάνουμε, και αυτό. Ναι, ναι. Σχεδιάζουμε. Ναι. Θέλουμε. Σωστό. Σωστή η παρατήρηση. Γιατί, ναι, είπαμε και ότι αυτό που λέει και ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, που είπε ότι τα συμβόλαια δεν είναι τίποτα άλλο από μια γραπτή απεικόνηση προφορική συμφωνία. Εντάξει. Νομίζω είναι ο χαρακτήρα του Παντελίδη τέτοιο, έτσι. Δεν ναι. Νομίζω να έχει μείνει σε ομάδα που να έχει εξαντλήσει το συμβόλαιό του. Ναι, νομίζω αυτό ήταν ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, ότι ποτέ δεν ήταν σε ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ο Άρης ήταν η πρώτη δηλαδή.
Όχι, νομίζω με τον Αστέρα Τρίπολης πέρσι αυτό άρχισε τη χρονιά. Ναι, σωστά, και αυτό σωστό. Έτσι και... Ήταν, πήγε στο μέσο τη χρονιά που ήταν. Όχι στο μέσο, μετά τι πρώτε αγωνιστικέ που ήταν. Στον Ηρακλή είχε πάει και τον έσωσε. Ναι, αυτό κάπου το άκουσα ή το διάβασα σε μια συνέντευξή του. Γιατί όντω είναι λάθο αυτό. Ότι δεν ήταν από την αρχή τη χρονιά και στην Τρίπολη ήταν και φέτο. Ναι, ναι, ναι. Όπω όλα τα δείχνουν τα πράγματα, θα είναι και φυσικά και στον Άρη. Πρέπει να πάρει την ευκαιρία ο Σάβα ο Παντελίδη. Έδειξε έργο και πρέπει όντω. Όχι μόνο του χρόνου, μακάρι και το έργο του να είναι καλύτερο τη φετινή χρονιά και να το δούμε και για πολλά χρόνια, να μείνει και πολλά χρόνια στην ομάδα και να κατακτήσει και τίτλους, γιατί όχι. Λοιπόν, άλλο, λέγε, λίγη ώρα μιλάω. Διαβάζω μια συνέντευξη που έδωσε ο Ματίγια εδώ στο Λαμπάου Τάρις. Ο Ματίγια? Ο οποίος στην ΑΣ, στην Ισπανική εφημερίδα. ΑΣ, ξέρεις θα πει ΑΣ. Ναι, ΑΣ, όχι αυτό, ΑΕΣ. Γιατί τελευταία πολύ με άσε έχουμε να κάνουμε. Και, λοιπόν, ναι, θα πάρουμε το φιλοπέδιο. Τίποτα. Είπε τίποτα σημαντικό. Όμορφη συνέντευξη, όχι, περνάει τέλεια εδώ κτλ. Ναι, ναι. Μίλησε για το Φέγγιουσον, για τη Βιγιαρεάλ που ήταν. Στην ερώτηση αν είναι στα πλάνα του να επιστρέψει στην Ισπανία, απαντάει ποτέ δεν ξέρει. Τώρα αυτό... σκέφτομαι μόνο το παρόν. Συγνώμη λίγο αυτό για το Φέγγιουσον, επειδή δεν άκουσα εγώ τη συνέντευξη. Εκείνη την ώρα είπαμε, κοιμάμαι, δεν μπορώ να ακούσω. Ναι, ναι. Τον κύριο Τσαλτίδη και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Θα μου το διαβάσει. Πάμε ναι. Όμως στο φίλο να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας, αν θέλετε βέβαια. Ο συμπαραγωγός σας είμαι. Δεν σας καταλαβαίνουμε κύριε Τρέγια. Δεν σας καταλαβαίνω. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις. Καλά, καλά. Ξέρω, μετέφερε την επιθυμία μια φορά να είναι ο Αντώνης ναι, εδώ, θα είσαι εδώ. Έτσι. Όνειρό μου είναι να κάνω, όχι να, εγώ όνειρό μου είναι να είμαι ακροατής σε μια εκπομπή με Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ και τη Νέβα. Να είστε και να κάνω το. Ναι, απέσω, το. Και την Εύα είπε. Ναι, ναι. Να κάτσεις, η Εύα είναι. Η Εύα είναι η γυναίκα του, μην ξεχνάς. Ναι, και να είμαι απέναντι και να δίνω τις τηλεφωνικές γραμμές εγώ. Ας την Εύα να κάτσει σπίτι, εσύ θα έρθεις. θα είμαστε οι τρεις. Να πιούμε και μισό μπουκαλάκι να πούμε ουσκάκι. Να πούμε ωραία. Εγώ ειδικά τώρα έτσι όπως είμαι για μπουκαλάκι είμαι. Ακριβώς. Μόνο για σουμάδα κατά κουτινό, ναι. Αγόρι μου. Θα καταπιώ και ένα σπίρτο για να γίνω τέτοιο μολότοφ. Εδώ ρε Σιτάσο, τον είπα φέρε με ένα τσάι να πιω για να κάνω εκπομπή και με έφερε χαμομήλι να πω. Όχι, χαμομήλι, εγώ έπια βρε καρτούνε. Σε ένα τσάι έφερα. Ναι, αλλά πάμε. Λοιπόν, ενημερώσατε το κοινό σας. Τα πάντα όλα ενημέρωσα. Τα πάντα όλα. Γιατί για το κάλεσμα της εισαγγελέας της κυρίας Καρύκας. Είχαμε και παρέμβαση Τσαλτίδη για αυτό το θέμα. Είχαμε παρέμβαση Τσαλτίδη που τα βάλε όλα στη θέση τους τα πράγματα που τα ξέραμε. Να πούμε βέβαια μια σημαντική είδηση που βλέπω μόλις τώρα ότι ο πρωταθλητής Ολυμπιακός 3-0 στις νίκες του Πατριάρχη. Έτσι είναι, Πατριάρχη. Ναι, ναι. Να ολοκληρώσω. Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Μιλάτε για μια ομάδα που έφερε τίτλο στην πόλη. Άλλο ένα τίτλο στην πόλη. Εντάξει, έφερε τίτλο. Έφερε. Ένα σετ πήρε σε τρία μάτσε με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Έχει πέντε χρόνια συνεχόμενα παίρνω τίτλο στην πόλη. Τι να κάνουμε. Και πήρε το κύπελο βέβαια στην πόλη με τα δεύτερα του Ολυμπιακού. Τα δεύτερα παίζανε. Τα δεύτερα παίζανε. Δεν παίζανε οι τρεις καλύτεροι παίκτες. Γιατί ήταν τραυματισμένοι, γι' αυτό. Πάρτε κι εσείς ένα κύπελο με τα δεύτερα. Αυτό ένα δίκιο το έχει. Εδώ ένα δίκιο το έχει. Είπαμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να δυναμώσει ο ΑΣ. Τι να κάνουμε. Εμείς ανεβήκαμε στην Α2 ανεβήκαμε στο Βόλιο. Ο κύριος Δίπα σου τα ακούει, άρα δεν θέλει να τα πιστεύει. Είναι η μοναδική ομάδα που τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από τη νέα χιλιετία, που φέρνει τίτλους στην πόλη. Είτε στο βόλεϊ, είτε στο ποδόσφαιρο, μόνο πάω που φαίνεται. Ωραία. Τάσο, τρέξτε το λίγο. Θα πω αυτό που λες εσύ σε πολύ κόσμο όταν κάνουμε μαζί εκπομπή. Τρέξτε το λίγο γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή και είναι 10 παρά 4 λεπτά όπως. Κοίταξε λίγο, ναι. Δεν τους χαλάει τους επόμενους. Ναι. Να ξέρεις να φάμε και κανένα δεκάλεπτο, δεν πειράζει. Λες, δεν τους χαλάει καθόλου, άκουμε τι λέω. Ναι, αρχίζουν και τα UEFA τώρα. Αρχίζουν ναι, και τα χαλάει εμάς όμως. Είμαι σίγουρος. Σε περιμένει καμιά φίλη σου. Όχι ρε φίλε, όχι βρε καρτούν. Όχι βρε καρτούν, βρε άντε. Λοιπόν, πάμε. Ενημερώστε με παρακαλώ τι έγινε με την υπόθεση του κύριου Καρυπίδη. Τίποτα. Γελάμε ακόμα το πρωί. Γελάει και ο κάθε πικραμένος, θα στείλει ένα υπόμνημα και δεν γίνεται τίποτα, Τάσο. Που πολύ ανησυχείς για τον Άρη και εκτιμώ το ενδιαφέρον σου να σου πω την αλήθεια. Παρότι είναι δύο μέρες πριν τον τελικό. Δεν ξέρω βέβαια αν ο Τάσος ενημερώθηκε για την δήλωση του Μπαστιάνου, την καινούρια. Τα ξέρει αυτά. Πρώτα απ' όλα. Αυτός τα ξέρει καλύτερα από εμάς, μην το ρωτάς. Πρώτα απ' όλα, επειδή κρατάμε μικρόφωνο και έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να ενημερωνόμαστε. Σωστό. Βέβαια, δεν ενημερώθηκε όμως ότι ήταν ο κ. Χρήσαμο Τσαλτίδης εδώ πέρα πριν και μας ανέλησε τα πάντα. Ναι, γι' αυτό λέει. Ο κ. Βασίλακος μόνο για τον ΠΑΟΚ μπορεί να ενημερώνει. Ξέρεις. Ό,τι θες να μάθεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλακος για τον ΠΑΟΚ και εσύ για τον Άρη.
5 με 7, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. 5 αυτό με 7, άκου όλα about Άρης, να μάθεις για τον ΠΑΟΚ ό,τι θες. All about, all about ΠΑΟΚ θα ακούμε τώρα, άντε. All about, το είπε προηγουμένως. Λοιπόν, όλα καλά δηλαδή με το... Όλα καλά, όλα καλά και μπορείτε να πάτε χωρίς να σκέφτεστε τον Άρη στον τελικό. Μπορείτε να πάρει άγχος. Όχι, όχι, και του χρόνου θα σας έχουμε, θα μας έχετε μάλλον, για να σας κόψουμε πάλι βαθμούς. Δεν είδα και καμιά φοβερή αντίδραση που έγινε ο τελικός χωρίς κόσμο, έτσι. Να ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε αυτό. Και αν τη Δευτέρα η κυρία Χαρίκλια Χοβαρδά, η εισαγγελέα Βέλιας, που κάλεσε ως ύποπτο τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Άρης, πει ότι δεν τα αναγνωρίζει όλα αυτά. Άμα πει θα το δούμε. Τι δεν αναγνωρίζει, τι δεν αναγνωρίζει. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Τιμωρείται σε αυτή την περίπτωση μόνο το πρόσωπο. Τιμωρείται με όλο το πρόσωπο. Με πρόστιμο. Με πρόστιμο είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει. Δυστυχώς και του χρόνου στη Super League θα μας έχετε. Θα μας έχετε όχι μόνο στη Super League και στην Τούμπα. Να μας βάζετε πολλά γκολ με στην Τούμπα. Πήρα να ενημερωθώ, να μιλώ πλακίες. Δεν πήρα να σας πικάρω. Θα σου ενημερώσω, θα σε ενημερώσω. Αν αυτή η είδηση παράλληλα σας πικάρει και όλα, δεν φταίω εγώ. Όχι καθόλου, μα, καθόλου. Μα την είπαμε. Μα απαντάμε, ρε παιδί μου. Μα την είπαμε, εμείς την βγάλαμε. Και του χρόνου στη Super League θα είναι ο Άρης να έρχεται στον Τούμπα να τρώει πολλά γκολ. Άμα θέλαμε, δεν τη λέγαμε καν, δεν την αναφέραμε. Όπως είδες και την είπαμε και σχολιάσαμε. Σωστά, σωστά. Και φέραμε και τον μεγάλο δημοσιογράφο. Θα ήταν απρέπεια και έλλειψη ενημέρωσης. Ναι. Από την εκπομπή μας αυτό. Θα έπρεπε να γίνει. Δεν κρύβουμε τίποτα. Δεν κρύβουμε τίποτα. Να καλέσω σε κελέα τον Ιβάν Σαββίδη και να μην το πούμε. Σωστά, γίνεται. Σωστά. Βέβαια. Όχι βέβαια, δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν. Σωστό, σωστά. Σωστό. Καλή συνέχεια. Και καλή τύχη. Καλή ξεκούραση. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο με διαφορετικό χρωματάκι. Έτσι, έτσι, έτσι. Όπως έχει σήμερα θα έχει και αύριο. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, ο Κώστας είμαι. Έλα ρε Κώστα, έλα. Τι κάνετε ρε αγόρια, καλά. Παρότι είναι 10 παρά ένα λεπτό, ένα... Δεν θα σε καθυστερήσω. Όχι, όχι, έχεις, γιατί μας έβαλε την ώρα ο Τάσος, θα πάρουμε 5 λεπτά από τους επόμενους, δεν πειράζει. Καλά, ο Τασούλης είναι εντάξει. Εντάξει. Απλώς να του πω, δεν είναι η εισαγγελία αδρεσή που τον κάλεσε. Η εισαγγελία για άλλο πράγμα τον κάλεσε. Να πάει να εισπράξει το λιγκιώδες ποσό. Τον 80 ευρώ από το πρακτορείο. Ναι. Γιατί 3.000 παίχτηκαν. 3.000 ευρώ. Όχι, ούτε 3. Μας είπε το νούμερο θα το... Θα πάνε σπρα... 1.08 έπαιζε. 2.895 παίχτηκαν. Όχι, πρόσεξε, όχι σε μία εταιρεία. Σε όλες τις εταιρείες. Σε όλες τις εταιρείες. Ναι. Πες ότι τα έπαιξε όλα ο Καρυπίδης τα λεφτά. Ναι. Όλα. Όλα. Και τα 3.000 κατάβαλε ο Καρυπίδης. Και τα 3. Πήρε ούτε... Ποιο πόσο παίρνει. Ούτε 300 ευρώ. Γι' αυτό τον κάλεσε. Εντάξει, ρε φίλε. Να πάει να σπάξει το χρήμα, ζεστό χρήμα. Εγώ επαναλαμβάνω τώρα, χωρίς. Εσύ είναι τώρα. Χωρίς δόση ηρωνία, σοβαρά σου μιλάω. Εγώ λέω καλά κάνει η εισαγγελέα. Όχι, τη δουλειά της κάνει. Καλά κάνει και το τη εννοώ αυτό. Σκοπός είναι δεν να μην κάνεις, γίνεται επιλεκτικά αυτό, έτσι. Όλα αυτά που θεωρούνται ύποπτα χειραγώγησης να ανοίξουν σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Δεν είναι και άλλωστε κρατικά μυστικά. Να ανοίξουν και να δούμε τι παίζονται. Έτσι. Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα να πάμε λίγο στην υπόθεση, πιο στα σοβαρά τώρα, γιατί αυτά για μένα είναι για γέλια. Στην υπόθεση του, και θα πω για την συνέντευξη τύπου, εγώ αυτό, μια ατάκα μόνο θα πω, εγώ αυτό που, δηλαδή, που είδα, ότι είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ρεαλιστής, πραγματικά ρεαλιστής όμως. Ναι. Είπε τα πράγματα, ούτε. Πώς το λένε, μας πήρε τα μυαλά με αυτά που είπα. Αμάν, ξέρεις, του χρόνου. Αυτό τι θα από κάνουμε, πού απορρέει όμως, ας πούμε, ποια είναι η δική σου εξήγηση, ότι είναι. Ότι είναι ρεαλιστής, ναι. Ότι δεν θέλει με κανέναν τρόπο να δώσει στον κόσμο την αίσθηση ότι του χρόνου, ξέρω εγώ, θα κάνουμε παπάδες. Γιατί αυτό θα έρθει μπούμεραγκ, το ξέρει. Εγώ αν δεν κάνει τους παπάδες... Κώστα, εγώ θεωρώ, sorry, σε διακόπτω, 10 δευτερόλεπτα, ότι πιστεύω ότι το σχόλιο είναι που έχουμε ξανακάνει εδώ πέρα, ότι δεν έχει, δηλαδή, είτε είναι προπονητής στον Άρη είτε όχι, θέλει να είναι φυσικά, δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη τη δουλειά. Κατάλαβες. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα χατζωθεί, θα θέλει το μισθουλάκο του και μπορεί κατάλαβα, να πει φίλες. Και ναι, θα ναι, μπορεί ναι. Να πει και οκ, άμα είναι και κάτι στραβό στον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή στον οποιοδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Άμα δει κάτι που δεν του αρέσει, θα φύγει. Γιατί δεν έχει ανάγκη. Όχι, είναι, όχι. Είναι οικονομικά ανεξάρτητος ο τέτοιος. Δεν έχει τέτοια θέματα ο Παντελίδης. Ξέχασε το. Ο Παντελίδης, άμα δει. Εγώ το πιστεύω και έτσι όπως τον έχω ψυχολογήσει. Ότι άμα δει ότι θα γίνει μια-δυο η στραβή, την έχει κοπανίσει ο ίδιος. Γι' αυτό είπε και για το συμβόλαιο αυτά που είπε. Έτσι. Ότι σου λέω δεν. Τέτοιο. Εμένα σου λέω μου αρέσει. Και ξέρεις κάτι, ρε φίλε, μου θυμίζει έντονα το σπανό που είχαμε στη Β' Εθνική όσον αφορά την ομιλία, ξέρεις, στις συνεντέξεις. Ήταν και εκείνος ευθύς, χωρίς τέτοιο. Εγώ τους γουστάρω αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τους γουστάρω γιατί ξέρω δεν μου λένε ψέματα. Σωστό κι αυτό. Τους γουστάρω, ναι, ναι, ρε φίλε, γιατί ξέρω τι να περιμένω εγώ από αυτόν τον άνθρωπο. Μου βγάζει ένα κλίμα εμπιστοσύνη με την έννοια ότι
τον εμπιστεύομαι ότι πραγματικά αυτό που λέει αυτό είναι. Ότι ναι, δεν σε πουλάει. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ τα πυροτεχνήματα, ρε Ζάχο. Δεν φίλε, μπορώ, παλικάρι. Έχουμε φάει πολύ παραμύθι. Δεν μπορώ, δηλαδή, έλεος. Καταστραφήκαμε από αυτά τα πράγματα. Καταστραφήκαμε, στην κυριολεξία καταστραφήκαμε. Εάν μπορούμε να κρατήσουμε παίχτη καλό, δεν μπορούμε έτσι. Στο καλό να πάει το παιδί και ας κάνει καριέρα όπου νομίζει. Πάντα θα... αυτό... εδώ είμαστε. Αυτό είναι αλλά... έτσι όπως το λες. Ναι, ρε φίλε. Όχι ξανά τώρα, να σου πω και τελευταίο και κλείνω. Δεν θέλω, ρε φίλε, ξανά κοκκινόχωμα και γάζαρο. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, άλλο. Δεν μπορώ, δεν το ανέχομαι. Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα και αυτά που έτσι. Κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και εμείς σαν κόσμος, έτσι με τις προσωπολατρίες. Λάθη κάναμε εμείς πρώτα απ' ναι, όλα. Ναι, πρέπει να εκλείψουμε. Εμείς τα κάναμε να βάλουμε μυαλό όπως ζητάμε από τους παράγοντες να διδαχτούν από τα λάθη τους, να έχουν διδαχτεί, το ίδιο να κάνουμε και εμείς σαν κόσμος, έτσι. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε, και πιο νωρίς να παίρνεις. Πιο νωρίς, έτσι. Έγινε, φίλε, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και να κάνουμε το κλείσιμο, κύριε. Βεβαίως. Μίλησες εκεί πέρα με τη θαυμάστρια. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Δεν πιστεύω να φας παντόφλα τώρα σπίτι, όχι. Εντάξει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Πορκή το ψητοπολείο, κύριε Αντώνιο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Έχει το πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας το 2310 520 555. Κατεβάζοντας δε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία παίρνετε και έκπτωση 10%. Να πούμε φυσικά για την Pepsi και το UEFA Champions League Master, τον διαγωνισμό. Εσύ πόσο master του UEFA Champions League είσαι, απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ένας τελικός της Μαδρίτης νομίζω είναι 1η Ιουνίου. Mm-hmm. Κάνε μια συμμετοχή, δεν ξέρεις, να πας με τη γυναίκα σου στον τελικό. Τότε να μίσω κιόλας, θα έκανα την απόπειρα γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Γιατί όχι. Διπλό εισιτηριάκι, παίρνεις και την Εύα. Μαδρίτη και... είπαμε. Μαδρίτη. Βαρκελόνη έχω πάει. Μαδρίτη δεν είναι στο Βαρκελόνη. Άρης με Τζερεμάια Μάση, έτσι. Ναι, χάσαμε 4 πόντους. Τέσσερις στο πόντους. Ατλέτικο Άρης δεν ήσουν. Δυστυχώς δεν ήμουν. Τώρα ξέρεις, θα σου πω, το λέω σε όλους. Και τρώω πολλές μούντες γι' αυτό από έναν φίλο μου που μου πίεζε, αλλά. Σε πίεζε και δεν ήρθες. Τώρα ξέρεις, θα το πω, φυσικά δεν ήμουν. Ο μόνος εγώ ήμουν. Ξέρω, έχασε το κινητό, το έχουμε πει αυτά. Ναι. Πέταξε το κινητό. Το κινητό. Μεγάλη βραδιά. Ποιο κινητό, ρε φίλε, εδώ το πληρώσαμε. Δυστυχώς ήμουν επηρεασμένος από τα 6 που είχα φάει στο Μόναχο γιατί είχα πάει. Ναι. Να πω ότι δεν είχα πει στην ομάδα και είχε γεννηθεί μόλις και ο. Καλά, τώρα η να πω. Και... να σου πω την αλήθεια και εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να κερδίσουμε εκεί πέρα, αλλά κερδίσαμε. Τι είπατε, ρε, τη μικρή. Έσπασε το πόδι, τι είπατε. Ναι. Κατάφερε και στο γόνατο τη. Τόσο υπερκινητικό μωρό εγώ δεν έχω. Μωρό δεν είναι βέβαια η Όλγα. Πόσο είναι τώρα, 9? 10. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή, η κυτρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα έφτασε στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Λογικά, όπως λέω και τον Στέλιο και τους άλλους φίλους, δεν νομίζω να είναι και η τελευταία φορά που έχεις έρθει. Θα ξανάρθεις, βέβαια, να μπορείς λόγω της δουλειάς σου, έτσι. Πέμπτη είναι καλή μέρα για σένα, νομίζω, να μπορείς να έρθεις. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, όπως να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Τοζάτση στην ηχοληψία, πολύτιμο συνεργάτη για άλλη μια φορά. Και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μοσχοβίτης Παπαδόπουλος. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος έρχονται για να σας κρατήσουν τροφιά μέχρι τις 12 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Και μετά στις 12 η ώρα και ο Γιώργος Αγόρας, ο πανευτυχής μετά την πρόκριση της Λίμπερπουλ. Και άτιτλος τα τελευταία 30 χρόνια κύριος Αγόρας όσον αφορά το πρωτάθλημα. Κάνε μια αφιέρωση στη φίλη σου. Σε ποια, στην Εύα. Ναι, γιατί έχει φρικάρει με το σπασμένο γόνατο. Για την Όλγα. Βέβαια. Όλγα, γίνε καλά κοριτσάκι μου και θα σε πάω πορκίτο. Το είπαμε. Πορκίτο δεν το γλιτώνει τώρα, θα σε πάω πορκίτο, Όλγα. Λοιπόν, και θα φας ό,τι θέλεις. Και πλέον... θα πορκιτάξουμε και το γόνατο. Και το γόνατο εντάξει δεν είναι τίποτα. Θα γίνεις καλά και θα το ξεχάσεις. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Αντώνη και τον Γιάννη. Φιλιά σε όλους, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.